Παρουσιολογιότατη, ενδεσιμολογιότατη, αγαπητή και εκλεκτή, προσκεκλημένη, ενδεσιμολογιότατε Άγιε Γραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος, κύριε Κυριακέ, ενδεσιμολογιότατε κύριε Αναστασάκη, αισθάνομαι βαθυτά την χαρά, πνευματική χαρά σήμερα, διότι η καθημάς Ιερά Μητρόπολης Πειραιός αγρυπνούσα επί των επάρξεων των πνευματικών, εισφέρει στην πνευματική σκέψη και στην πνευματική αναζήτησή μας την πνευματική βοήθεια της Εκκλησίας μας, δια δύο εγκρατεστάτων και επικυλμένων και πολυταλάντων διακόνων του σώματος αυτής. Με ένα εξόχου σπουδαιότος θέμα που αφορά την ύπαρξη, τη λειτουργία, τη δράση μιας σκοτεινής εταιρείας η οποία εργάζεται την πνευματική καταδολίευση της εις Χριστόν πίστεως. Βέβαια, γνωρίζετε καλώς ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ήρθε εις τον κόσμο για να καταλύσει τα έργα του σκότους, να κηρύξει εν εαυτόν Κυρίου δεκτών, να φέρει την άνοση και την πνευματική καλλιέργεια και βέβαια το μέγιστο δώρο της Θείας Αγάπης, την θέωση και την κοινωνία με τον Τρισυπόστατο Θεό. Αυτό λοιπόν το υπεροχικό γεγονός της Θείας Ενσαρκώσεως που η Εκκλησία μας ετοιμάζεται να εορτάσει και άφθης, από την πρώτη στιγμή που ήρχισε να εκδιπλώνεται το Θείο Σχέδιο, οι δυνάμεις του σκότους, οι δυνάμεις, οι πισιθάνατες δυνάμεις της κακότητος, οι δυνάμεις των δαιμόνων, ξεκίνησαν ένα τετάνιο αγώνα κατά του ενσαρκωθέντος Υιού και Λόγου του Θεού Πατέρα. Βρέφος εξεδιώχθη και κινδύνευσε θανασίμως από τον ηγεμόνα της περιοχής εκείνης, τον Ηρώδη, τον αποκληθέντα δυστυχώς και μένα. Έφυγε εις την γη της Αιγύπτου και μετά ταύτα δήλθεν ιόμενος και ευεργετών πάντας εκείνα τα τρία επικά έτη της μεγάλης αποκαλύψεως του Θείου Θελήματος και τελικά ανέβηκε υπέρ της σωτηρίας του κόσμου εις το σταυρό του μαρτυρίου και διημάς τους ανθρώπους και την ημετέρα σωτηρία έδωκε την ψυχήν αυτού λύτρων αντίπολων και ανέστη εκ των νεκρών και έθραψε τα δεσμά του Άδου και συνεχεία ανελήφθη εν δόξη και εκάθισε εκ δεξιών του Θεού και Πατρός, ο τέλειος άνθρωπος Ιησούς Χριστός και ο τέλειος Θεός Λόγος, εις μία υπόσταση ενωμένες θείο φύσεις, δια να μας χαρίσει την δυνατότητα και εμείς να δυνάμει να μπορούμε να παρεντρεύουμε εκ δεξιών του Θεού και Πατρός, εστερνιζόμενοι το μήνυμα του Ευαγγελίου και ευθύνοντες την ζωή μας κατά τα υπό του Κυρίου διδαχθέντα υπεροχικά λόγια. Τρεις αιώνες όμως επικολούθησαν δρυμητά των διωγμών και απεινών διώξεων πολιωδίνων βασάνων, με αποτέλεσμα η Εκκλησία να πορφυρωθεί με το αίμα 11 εκατομμυρίων γνωστών μαρτύρων. Και όταν εκόπασε αυτό το θηριώδες κύμα της δαιμονικής επιθέσεως, τα πνεύματα της πονηρίας, όπως λέγει ο Παύλος, προς τα οποία γίνεται η πάλη των μελών του σώματος του Χριστού, εφεύρουν άλλη οδόν, την οδόν των αιρέσεων, την οδόν της αυτοδικαιώσεως
την οδόν της εκοσμικεύσεως, την οδόν της διαλύσεως του Θείου Μηνύματος με οθνίες και ενδοκοσμικές σκέψεις, με αποτέλεσμα η Εκκλησία έως και σήμερα, επί 17 τώρα 18 αιώνες, να δίδει την μαρτυρία της πίστεώς της και της αληθείας της μέσα και πάλι από πολυόδυνα βάσανα. Υπενθυμίζω στην αγάπη σας τας Αγίας επτά Οικουμενικά Συνόδους και τα Σκοπικάς και όλων εκείνων των ιερών όμιλων των θείων πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι δεν εφίστησαν κόπων, μόχθων, ακόμη και της ιδίας των ζωής, για να υπερασπιστούν την αμόμητη, την άπαξ παραδοθήσα της Αγίης πίστη, την αμόμητη πίστη της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Είναι δε πολύ σήμαντο το γεγονός ότι αυτά τα οποία λέγουμε να αποδεικνύονται και ιστορικώς, και θεολογικώς, και πνευματικώς, και λογικώς. Διότι πώς μπορεί άλλος να εξηγηθεί το γεγονός ότι οι κακοδοξίες και οι αιρέσεις του αιρεσιάρχου Αρίου, ο οποίος ως γνωστό το 325 καταδικάστηκε της πρώτης ενικαία Αγίας Οικουμενικής Συνόδου και οι οποίες απομείωναν το θεατρικό πρόσωπο του ενσαρκωθέντος Υιού και Λόγου του Θεού, ανεβίωσαν τον 7ο αιώνα στο πρόσωπο του Άραβα εμπόρου Μωάμεθ, ο οποίος με την διδαχή του και τη δράση του απεπειράθηκε αυτός να απομειώσει το θεατρικό πρόσωπο και την εις των τρισυπόστατων θεών αποκαλυφθεί σαν αλήθεια. Και πώς το πράγμα αυτό συνεχίζεται διιστορικά, όταν στα 1875 ο ειρηνικήτης πάστορας Κάρλος Ράσελ επανέλαβε και αυτός τις ίδιες κακοδοξίες, τα ίδια ψεύδι, το ίδιο απίθυνο μίσος κατά του θεανδρικού προσώπου του ενσαρκωθέντος Υιού και Λόγου του Θεού. Και οι τρεις αυτοί άνθρωποι στην ιστορική τους διάσταση υπήρξαν όργανα ενός υποβολέως, κοινού υποβολέως, του εις το Ευαγγέλιο, εις την ιστορία, εις την ζωή, εις την οικουμένη, καταδουλεύοντος την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ανθρώπινη ελευθερία, του βυθίου δράγοντος, του αρχαίου πτερνιστού, όπως λέμε, ο οποίος μισάνθρωπος και μισόκαλος φθονεί την πνευματική αναγέννηση του ανθρωπίνου προσώπου, την θέωση και την μετοχή στην άφθητη και αιώνια ζωή του Θεού. Ο κοινός λοιπόν υποβολές αυτών των τριών προσώπων παρίσταται και σήμερα δρόμ και θα παρίσταται βέβαια ως πνεύμα που είναι μέσα στην ιστορία και θα καλούμεθα πάντοτε να αγωνιζόμεθα κατά αυτού έροντες των Σταυρών του Κυρίου. Θέλω να εκφράσω ιδιαιτάτως την ευγνωμοσύνη μου στον καλόν αδελφόν και κυρίως συνεργάτη επί πολλά έτη εις τα γραφεία της Ιεράς Συνόδου, εντεσιμολογιό τον πατέρα Κυριακόν Τσουρόν, ο οποίος ουσιαστικά εκδαπανάται εις αυτόν τον επιτελικό τομέα της Αγιωτάτης Ιμών Εκκλησίας για την αντιμετώπιση των σκοτεινών έργων του βυθίου δράκοντος σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις διαστάσεις. Τον ευχαριστώ εκ βαθέων και εκ προσώπου της Μητροπόλεως μας και της Αγίας μας Εκκλησίας και δέομαι του Πανεπτύρμονος Θεού να του επιχορηγεί και να του να απευλογεί αυτόν με την πλούσια χάρη του Παναγίου Πνεύματος για να είναι φάρος και λαβιέστατος αλλά και κυματοθράφστης στις τόσες αήθεις επιθέσεις των πονηρών δαιμόνων και των μισθάνων οργάνων αυτών. Εν ταυτό ευχαριστώ τον ερευνητή, τον δόκιμον και πιστό εργάτη του Ευαγγελίου, τον κύριο Αναστασάκη, ο οποίος έκανε έργο ζωής την αντιαιρετική δράση και εκδαπανάται και αυτός χωρίς καμία υλική απολαβή, αλλά μόνο αφορώνει στην δόξα του Κυρίου μας.
Θέλω να ευχαριστήσω ως άφητος το Γραφείο Αιρέσεων και Παραθρησκειών της Μητροπόλεως μας, τον Παρασυλλογείο του Διευθυντή αυτού των Αρχιμανδρίτη κύριον Παύλο Δημητρακόπουλον και τον Εδεσιμολογείο του Γραμματέα, τον Πατέρα Άγγελο Εγκελακόπουλο για το έργο τους και τη δυναμική του συμβολή σε αυτή την ιερά προσπάθεια. Και επιτρέψατε μου εν προσώπου πάντων να αφιερώσω αυτή την ευλαβική εσπερίδα στην άφητη, σαν πνευματικό μνημόσυνο, στην άφητη μνήμη του μακαριστού πατρός Αντωνίου Αλεπιζοπούλου, ο οποίος είναι ο πρωτεργάτης, θα έλεγα, ο μέντορο οδηγέτης αυτού του ιερού έργου του αντιαιρετικού αγώνος. Ευχαριστώ σ' αυτός πάντα σ' εμάς, Πανασυλλογιότητα και Δεσιμολογιότητα Πατέρες, για την καλή συνεργασία μέσα στο Σώμα της Εκκλησίας υπέρ της σωτηρίας του κόσμου και της δόξης του Θεού. Κηρύσω με τους ταπεινούς αυτούς λόγους την έναρξη της ευλαβικής μας πνευματικής εστιάσεως, της εσπερίδος αυτής, και θέλω να απευθύνω και ένα μήνυμα στους αδελφούς μας, τους μακράν, που μας ακούνε από τα αιτζιανά κύματα της Πειραϊκής Εκκλησίας σε όλο τον πλανήτη, καθώς και εκείνους οι οποίοι μας βλέπουν από τη διαδικτυακή τηλεόραση της Μητροπόλεως μας, ένα μήνυμα αγωνιστικής, αγάπης, πνευματικής εισπυρώσεως και ευλογίας πολλής. Εύχομαι η ζωή τους να χαριτώνεται από τον αιώνιον Θεό και η πορεία της καθημερινότητός τους να είναι μία νίκη κατά τον δυνάμεων του σκότους. Εύχομαι τέλος σε όλους καλές εορτές και καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ θερμώς. Στη συνέχεια του προγράμματος μας έχουμε την εισήγηση του Εδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Πατρός Κυριακού Τσουρούμ. Ο πατήρ Κυριακός, για όσους δεν τον γνωρίζετε, γεννήθηκε στη Χίουτεφ το έτος 1941, όπου και έλαβε τη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση, εσπούδασε τη θεολογική επιστήμη στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, από την οποία και απεφύτησε το έτος 1963. Μεταεκπαιδεύτηκε στην Ιταλία και είναι διδάκτορας της θεολογίας. Υπήρξε στενός συνεργάτης του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Αντωνίου Αλεπιζοπούλου, για τον οποίο σας έκανε προηγουμένως λόγο ο Σεβασμιότατος, από το 1977 και συντονιστής του έργου του, μετά δε την κοίμησή του το 1996 στην Συνοδική Επιτροπή των Αιρέσεων. Είναι γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, πρόεδρος του Πνευματικού Συμβουλίου της Πανελληνίων Ενώσεως Γονέων για την Προστασία του Ελληνοορθοδόξου Πολιτισμού, της Οικογενείας και του Ατόμου και διευθυντής του περιοδικού Διάλογος, στο οποίο μάλιστα ασχολείται, με προβλήματα που δημιουργούνται από την καταστροφική δραστηριότητα των νεοφανών αιρέσεων και της παραθρησκείας. Υπηρέτησε ως εφημέριος επί 12 ετίας στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Νέα Πολύ της Ιταλίας και από το 1976 είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Παγκρατίου στην Αθήνα. Ο τίτλος της ομιλίας του είναι «Οι αιρετικές διδασκαλίες των μαρτύρων του Ιεχωβά». Πάτερ Κυριακέ, έχετε το λόγο. Ναι, μία ανακοίνωση. Την ημερίδα μας τιμά σήμερα με την παρουσία του ο εντιμότατος βουλευτής Αλφα Πειραιός, κύριος Παναγιώτης Μελάς. Πρωτίστως θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός, κύριον Σεραφή, για την ευλογία και την ευκαιρία που μου δίνει να απευθυνθώ και πάλι στο ύμνιο, στο Ορθόδοξο Πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Θαυμάζω την προσπάθεια, την ποιμαντική του μέρημνα πρωτίστως και την προσπάθεια η οποία γίνεται εδώ για την κατάρτιση του πληρώματος της Εκκλησίας, αλλά και την διαφύλαξή του από την λίμνη των αιρέσεων, από την απειλή των αιρέσεων. Εκείνα τα οποία θα πω στη συνέχεια, δεν έχω καμία πρόθεση να μειώσω ή να προσβάλλω κανένα σεβόμενος το θρησκευτικό πιστεύω του καθενός,
Επιθυμώ δε μόνο να ενημερώσω τους Ορθοδόξους αδελφούς μας για μια πτυχή της σύγχρονης πλάνης. Το λέω αυτό γιατί ενδεχομένως ή εδώ θα είναι παρόντες αδελφοί μας που δεν είναι Ορθόδοξοι ή ενδεχομένως άλλοι αδελφοί μας πλανεμένοι θα μας ακούσουν από τα ετζιανά κύματα από την φιλόξενη Πειραϊκή Εκκλησία. Όπως ελέγχθη, ο τίτλος του θέματός μου είναι «Οι αιρετικές διδασκαλίες των μαρτύρων του Ιεχωβά». Ο Κύριος είχε προειδοποιήσει τους μαθητές του περί της εμφανίσεως ψευδοχρίστων και ψευδοπροφητών. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στους πρεσβυτέρους της Εφέσου στην Μίλητο, είχε προειδοποιήσει ότι λύκοι βαρύς και άνδρες λαλούτες διεστραμμένα θα εμφανίζονταν μεταξύ των χριστιανών, ώστε να τους πλανήσουν από την αλήθεια. Γι' αυτό τους καλούσε σε εγρήγορση. Έτσι, πολλοί και διάφοροι αιρετικοί εμφανίστηκαν στην πορεία της Εκκλησίας διαμέσου των 20 αιώνων της ιστορίας της. Μεταξύ των ψευδοχρίστων και ψευδοπροφητών των νεωτέρων χρόνων εντάσσονται και οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, ευρύτερα γνωστοί ως χιλιαστές. Μαζί με άλλες αιρετικές ομάδες συνασπίζονται κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, αν και δεν συμφωνούν στα θέματα πίστης και μιλούν για ανθρώπινα δικαιώματα και θρησκευτική ελευθερία που τάχα τα στερούνται. Μιλούν σαν αδικούμενοι και καταπιεζόμενοι τάχα και επιδιώκουν την κατάργηση του 13ου άρθρου του Ελληνικού Συντάγματος και του νόμου 1363 του 38 που απαγορεύουν τον προσιλητισμό γενικώς. Στόχος τους βεβαίως είναι να ασκούν με πλήρη ασυδοσία το προσιλητιστικό έργο τους. Στρατεύονται σε έναν ανηλαιή πόλεμο ψευδολογίας, δασπολογίας, σκανδαλολογίας και συκοφαντίας θεσμών και προσώπων, εκμεταλλευόμενοι όλοι οι αιρετικοί την άγνοιά μας, τις αδυναμίες μας, μερικές φορές την ξενομανία μας και την ξενοφοβία μας και συχνά την ασυνέπειά μας να ζούμε σωστά ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά και πάνω στην ταυτότητα της εταιρείας Σκοπιά των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Δεν μπορούμε βέβαια να αναφερθούμε εδώ στην ιστορία των μαρτύρων του Ιεχωβά λόγω ελλείψεως χρόνου. Περισσότερα στοιχεία θα σας δώσει ο αγαπητός αδελφός ο κύριος Μινάς Αναστασάκης, ο οποίος είναι ένας ερευνητής, βαθύς ερευνητής, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, στον τομέα αυτό και έχει αφιερώσει πολύ από τον χρόνο της ζωής του σε αυτό και σε άλλα θέματα. Και αυτός συνεργάστηκε με τον πατέρα, τον μακαριστό πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο, όπως και εμείς. Πολύ επιγραμματικά μόνο σημειώνουμε ότι πρόκειται περί μιας αμερικανικής μετοχικής εταιρείας της λεγόμενης βιβλικής και φιλανδικής εταιρείας Σκοπιά της Πενσιλβανίας με έδρα το Μπρούκλιν των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που ιδρύθηκε από τον Κάρολο Ρόσελ το 1884 και ανακηρύχθηκε σε θεοκρατία από τον διάδοχό του Ιωσήφ Ρόδερφορντ. Στην Ελλάδα λειτουργεί ως εταιρεία πλέον ευρωομένου κράτους εντασσομένη στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία Συνεργασίας του 1954. Ας αναφερθούμε λοιπόν στη συνέχεια και εν συντομία στα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της εταιρείας που θέλει να ονομάζεται σήμερα στην Ελλάδα Εκκλησία των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά. Πρώτον, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι με τους μάρτυρες του Ιεχωβά δεν έχουμε τίποτε το κοινό στην πίστη. Ασχέτως εάν χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή και το ερώτημα είναι ποια Αγία Γραφή. Ασχέτως αν μεταχειρίζονται χριστιανική ορολογία, αν λένε ότι πιστεύουν στο Χριστό, αν επιδιώκουν και στην Ελλάδα το έχουν επιτύχει τελευταία να καθιερώσουν για την εταιρεία τους τον τίτλο «Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά». Τίποτε από όλα αυτά δεν ισχύει. Εξάλλου καμιά χριστιανική ομολογία ή χριστιανική αίρεση ή σε εισαγωγικά εκκλησία δεν μπορεί να συμφωνήσει μαζί τους, γι' αυτό και δεν ανήκουν στο λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Επειδή έχουν απολέσει κάθε χριστιανικό χαρακτηριστικό στο δόγμα τους, σε εισαγωγικά τη λέξη, και στο πολίτευμά τους, κατ' επίφαση μόνο μπορούν να εντάσσονται στις χριστιανικές αιρέσεις και ορθώς καταλογίζονται μεταξύ των παραχριστιανικών ομάδων, όπως είναι και άλλες τέτοιες ομάδες, οι Μορμόνοι, οι Αδβεντιστές, οι Ευαγγελιστές, η Παγκόσμια Εκκλησία του Θεού και άλλες, που είναι όλες τους αντιτριαδικές ομάδες. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό
της Σκοπιάς όπως και όλων των νεοφανών αιρέσεων είναι ότι πέραν των σοβαροτάτων δογματικών αποκλήσεων από την ορθή χριστιανική πίστη είναι η μικρή ιστορική πορεία της και της ομάδας αυτής όπως και άλλων ομοειδών αιρέσεων που δεν έχει καμία σχέση και σύνδεση με την ιστορική εκκλησία που ίδρυσε ο Ιησούς Χριστός ούτε στην πίστη ούτε στη λατρεία του, πολύ περισσότερο στην αποστολική διαδοχή. Η ιστορία της ξεκινά, όπως είπα, αυθαίρετα και ξαφνικά, μόλις μερικές δεκαετίες πριν, 128 ακριβώς χρόνια. Επομένως και για τους μάρτυρες του Ιεχωβά τίθεται το αμήλικτο για αυτούς ερώτημα. Ισχυριζόμενοι ότι είναι η αληθινή εκκλησία του Χριστού, πώς μπορούν να αποδείξουν ότι συνδέονται με την αρχαίγονη ιστορική εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός? Πού ήταν πριν 200, 500, 1000, 1500 ή και 1800 χρόνια πριν? Πώς θα δικαιολογήσουν το μεγάλο χάσμα των 19 αιώνων που τους χωρίζει από την Αποστολική Εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός, αφού εμφανίστηκαν μόλις 128 χρόνια πριν? Όπως και άλλες αιρέσεις τολμούν να υποστηρίζουν ότι η Εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός έπαψε κάποτε να υπάρχει ή έπεσε σε πλάνη και αποστασία και ανασυγκροτήθηκε ορατός τώρα στους έσκατους καιρούς σε αυτούς. Υπάρχει άραγε μεγαλύτερη βλασφημία προς το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος είπε για τον εαυτό του «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή»? Πώς είναι δυνατόν μια μετοχική εταιρεία, όπως είναι η Σκοπιά των λεγόμενων μαρτύρων του Ιεχωβά, που ισχυρίζεται έστω και υποκριτικά ότι πιστεύει στον Χριστό που δεν πιστεύει, να υποστηρίζει ότι δεν ίσχυσαν κατά γράμμα και απολύτως οι προφητικοί λόγοι του Χριστού για την αιώνια και αλάτητη πορεία της Εκκλησίας του, ότι δηλαδή πύλε άδου ου κατησχύσου συναυτής, ότι ειδού εγώ με θυμώνει πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος, και ότι όταν έρθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, δηλαδή ο Παράκλητος, οδηγήσει εμάς εις πάσαν την αλήθεια? Η αληθινή Εκκλησία του Χριστού δεν μπορεί να γνωρίζει χάσματα και διακοπές, ούτε στην πίστη, ούτε στην οργάνωση, ούτε και στη ζωή. Και ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι, χαρακτηριστικά θα έλεγα, εντασσόμενα σε αυτό το τρίτο σημείο, είναι ότι η εταιρεία αυτή έχει, όπως και άλλες ομάδες, ιδιαίτερα φονταμενταλιστικές διδασκαλίες, όπως είναι η συχνή αλλαγή της δογματικής και η συχνή αλλαγή της δογματικής διδασκαλίας της, η σκληρή αντιμετώπιση των μη οπαδών της, τους οποίους θεωρεί ότι ανήκουν στο στρατόπεδο του σατανά, και η αυστηρότητα, θα έλεγα σκληρότητα, στην πειθαρχία των οπαδών της, η οποία ενίοτε παίρνει το χαρακτήρα απειλής και τρομοκρατίας. Γι' αυτό μιλούμε για τις αιρετικές διδασκαλίες, τις κακοδιδασκαλίες της εταιρείας αυτής και δεν τα βάζουμε, όπως λέμε, με τους ίδιους τους πλανεμένους αδελφούς μας, τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Επίσης χαρακτηρίζεται για τις έντονες εσχατολογικές διδασκαλίες της για το τέλος του κόσμου και τις δίθεν προφητικές προβλέψεις της, οι οποίες συνεχώς διαψεύδονται. Με όλους αυτούς τους τρόπους μεθοδεύονται ο χειρισμός του νου των οπαδών της, ο εκφοβισμός και η καταπίεση της ανθρώπινης προσωπικότητας και η στέρηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των οπαδών της, ώστε να αποδεχτούν τυφλά τις παράλογες, χωρίς υπερβολή λόγου, διδασκαλίες της και να υπηρετήσουν τα οικονομικά της συμφέροντα. Για θύματα λοιπόν μιλούμε όταν κάνουμε λόγο για μάρτυρες του Ιεχωβά. Και είναι ακριβώς η Σκοπιά που συχνά διαμαρτύρεται ότι καταπατούνται τάχα τα ανθρώπινα δικαιώματά της και η θρησκευτική ελευθερία της. Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να εντοπίσω το λόγο στις κυριότερες κακοδιδασκαλίες της εταιρείας Σκοπιά. Είναι πάρα πολλές. Ο λόγος μου θα λάβει μορφή μαθήματος ουσιαστικά, αλλά κατά ανάγκη πρέπει να το κάνω, να παρουσιάσω τις κυριότερες, επαναλαμβάνω, διδασκαλίες, αιρετικές διδασκαλίες της εταιρείας αυτής και να δώσω μερικά επιχειρήματα πρόχειρα στον καθένα από εμάς, ώστε ενδεχομένως να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά υποστηρίζουν θρασίτατα ότι είναι η αληθινή Εκκλησία του Χριστού,
ότι είναι ο μόνος συλλογικός αγωγός του Θεού για τη ροή της βιβλικής αλήθειας στους ανθρώπους επάνω στη γη. Αυτό λέγουν. Αποκρύπτουν τις αναλλαγές των κακοδοξιών τους πάνω σε βασικά θέματα πίστεως, όπως φερειπίν στο ποιος είναι ο Χριστός και τις διαψεύσεις τους στις συνεχείς ψευδοπροφητείες για τη δευτέρα παρουσία του Χριστού, τον Αρμαγεδόνα και το τέλος του κόσμου, όταν παραπλάνησαν χιλιάδες οπαδούς τους, δημιουργώντας τους τεράστια προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα. Και όλα αυτά στηριγμένα πάνω σε ένα κακοποιημένο στο έπακρο κείμενο της Αγίας Γραφής, τη λεγόμενη μετάφραση νέου κόσμου, την οποία με μέθοδο προκρούστη προσαρμόζουν στις δικές τους προκατασκευασμένες ψευδοδιδασκαλίες, πλανώντες και πλανόμενοι. Ας δούμε λοιπόν στη συνέχεια τις κυριότερες από αυτές τις ατέλειωτες κακοδιδασκαλίες της εταιρείας Σκοπιά. Ένα πρώτο και βασικό θέμα με το οποίο μας επισκέπτονται σε συζητήσεις είναι ότι ο Θεός έχει ένα μόνο όνομα και ότι ονομάζεται μόνο Ιεχωβά. Υποστηρίζουν λοιπόν εξ αυτού πήραν και το δικό τους το όνομα μάρτυρες του Ιεχωβά. Σπέδω να πω ότι αυτή η λέξη είναι μια εβραϊκή λέξη. Στην ουσία δεν είναι η λέξη Ιεχωβά, θα ήταν ορθότερο να πούμε Ιαχβέ. Ήταν ένα τετραγράμματο, όπως θα πω παρακάτω, το οποίο δεν μπορούσε και να προφερθεί. Και μεταφραζόμενο στα ελληνικά θα πει ον, ο εστί, δηλαδή ο υπάρχον. Η Σκοπιά υποστηρίζει ότι το όνομα Ιεχωβά είναι το προσωπικό όνομα του μόνο αληθινού Θεού και ότι είναι απαραίτητο να το γνωρίζει ο πιστός να το προφέρει και να το προφέρει για να σωθεί. Όποιος δεν γνωρίζει και δεν προφέρει αυτό το όνομα, λέει η Σκοπιά, διαβάζω σε εισαγωγικά, θα καταφαγωθεί η σάρξ εκείνων που δεν ήθελαν να μάθουν ότι ο ζών και αληθινός Θεός λέγεται Ιεχωβά. Θα διαλυθούν ενώ θα στέκονται στα πόδια των. Λέξεις οι οποίες δεν έχουν κανένα χριστιανικό χαρακτήρα βέβαια. Εμείς θα ήθελα να πω κάνοντας μια παρένθεση στο σημείο αυτό, είναι δύσκολο και θα έλεγα δεν ενδείκνυται να ανοίγουμε συζητήσεις με μάρτυρες του Ιεχωβά όταν δεν είμαστε καταρτισμένοι πάνω στο θέμα αυτό. Αλλά ενδεχομένως ας ξέρουμε ορισμένα πράγματα, ας τα έχουμε στο μυαλό μας, έστω και αν δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Εμπρότης λοιπόν πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο Θεός δεν έχει ένα συγκεκριμένο και μοναδικό όνομα. Το Ιαχβέ είναι ένα από τα ονόματα με τα οποία παρουσιάστηκε ο Θεός στους Εβραίους. Αν παρουσιαζόταν φερειπίν στους Έλληνες, ασφαλώς δεν θα χρησιμοποιούσε αυτό το όνομα, αλλά ένα ελληνικό. Ο Θεός τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη έχει πολλά ονόματα, τόσα όσα και οι ιδιότητες του. Τα ονόματα του Θεού έχουν σημασία ως έννοιες και δεν είναι κύρια ονόματα. Μερικά από αυτά τα ονόματα, να μην αναφερθώ, είναι καμιά δεκαπενταριά ίσως και περισσότερα, αλλά θα τα πούμε και στις εκκλησίες μας. Ακόμα και το Ιεχωβά, το Ιαχ, το Ιαχβέ χρησιμοποιούμε όταν λέμε Αλληλούια. Θα πει δόξα στο Ιαχ, στο Ιαχβέ, στον Θεό. Αλλά θα έχετε ακούσει ακριβώς και το Σαββαόθ που θα πει Κύριος των δυνάμεων. Και άλλα ονόματα τα οποία δεν νομίζω ότι είναι η στιγμή να τα αναφέρω για να σας κουράζω περισσότερο. Το καθένα από αυτά εκφράζει και μια ιδιότητα του Θεού. Η λέξη Ιεχωβά δημιουργήθηκε μεταξύ των ετών 500 και 1000 μετά Χριστόν. Είναι μια κατασκευασμένη, μια τεχνική έκφραση. Δημιουργήθηκε από τους λεγόμενους Μασορίτες με το συνδυασμό των συμφώνων του τετραγράμματο που σας είπα προηγουμένως εβραϊκού που είχε μόνο σύμφωνα και των φωνιέντων μιας άλλης λέξεως αποδιδομένης στον Θεό της λέξεως Αδωναή. Ακόμα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι Εβδομήκοντα, δηλαδή οι μεταφραστές στα ελληνικά της Παλαιάς Διαθήκης, δεν χρησιμοποίησαν το όνομα Ιεχωβά, αλλά το μετέφρασαν ως ο Κύριος ή ο Ον. Ο ίδιος ο Κύριος και οι Απόστολοι ονομάζουν τον Θεό ο Κύριος και σε αντίθεση με όσα υποστηρίζουν αβάσιμα οι μάρτυρες του Ιεχωβά, τα αρχαία χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης χρησιμοποιούσαν τον Θεό
για τον Θεό τη λέξη Κύριος. Άλλωστε, ενώ μας λέγουν εκείνοι ότι για να σωθούμε πρέπει να προφέρουμε μόνο το όνομα Ιεχωβά, βλέπουμε ότι διαπιστώνουμε ότι το όνομα του Ιησού Χριστού, το οποίο κατά τον Απόστολο Παύλο είναι το υπερπάν όνομα, ενώπιον του οποίου κλείνει παν γόνι επουρανίων και επιγείων και κατακτονίων, είναι το όνομα εκείνο δια το οποίο θα σωθούμε. Λέει ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις των Αποστόλων, «Δεν υπάρχει διουδενός άλλου ισοτηρία παρά μόνο δια του Ιησού Χριστού, διότι ούτε άλλο όνομα είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε». Προσπαθώντας η Σκοπιά να αντικρούσει όλα αυτά, υποστηρίζει ψευδώς ότι έγινε αλλίωση των κειμένων της Αγίας Γραφής κατά τον 3ο μετά Χριστό αιώνα και τότε αντικαταστάθηκε τάχα το Ιεχωβά με το Κύριος, ισχυρισμός ψευδής και ανιστόρητος. Και το ερώτημα που τίθεται είναι, γιατί όλη αυτή η φασαρία? Η απάντηση είναι ότι ο στόχος των μαρτύρων του Ιεχωβά είναι να διακρίνουν τον Πατέρα Θεό ως Ιεχωβά από τον Υιό, ώστε να φανεί ότι ο Θεός είναι μόνον ο Πατήρ, ο Ιεχωβά της Παλαιάς Διαθήκης και όχι και ο Υιός. Συνέπεια βεβαίως αυτής της κακοδιδασκαλίας είναι και η απόρριψη της πίστεως στην Αγία Τριάδα, η οποία χαρακτηρίζεται από τη σκοπιά διαβολική διδασκαλία. Λέει, ο πρωτουργός του δόγματος της Τριάδος είναι ο Σατανάς. Η διδασκαλία αυτή χαρακτηρίζεται από την σκοπιά ως ειδωλολατρική δοξασία μεταφιασμένη σε χριστιανική που ατιμάζει τον Ιεχωβά. Υπάρχουν οι παραγωγές. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το πρώτο και τελειότερο κτίσμα. Η εταιρεία Σκοπιά διακηρύττει λοιπόν ότι ο Χριστός δεν είναι τέλειος Θεός, ούτε ένα από τα πρόσωπα της υποστάσης της Αγίας Τριάδος, αλλά είναι ο τελειότερος άνθρωπος, ο μεγαλύτερος άνθρωπος που έζησε ποτέ στη γη. Δεν πρέπει λοιπόν να μας ξεγελούν όταν λένε ότι πιστεύουν στον Χριστό και λατρεύουν τον Χριστό. Εάν δηλαδή ισχύει αυτό ότι πιστεύουν και λατρεύουν τον Χριστό, τότε μπορούμε να τους πούμε ότι είναι ειδωλολάτρες, αφού λατρεύουν ένα κτίσμα, γιατί ως κτίσμα τον αποδέχονται και τον κηρύσουν. Η αντίχριστη αυτή και αντιγραφική και κακοδοξία είναι χειρότερη και από εκείνη του Αρίου, γιατί προχωρεί στη συνέχεια σε μια ακραία και παράλογη, ακριβολογώ στη λέξη παράλογη, θέση. Η Σκοπιά διδάσκει ότι ο Χριστός είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Και τίθεται το ερώτημα, αυτή ήταν πάντοτε η διδασκαλία της Σκοπιάς, δηλαδή ότι ο Χριστός είναι ο Μιχαήλ? Φυσικά όχι. Την κακοδοξία αυτή την άλλαξε η Σκοπιά τρεις φορές και μάλιστα με αντίθετες απόψεις. Άλλα έλεγε το 1917, λέγοντας ότι ο Χριστός ταυτίζεται με τον Μιχαήλ Αρχάγγελο που αναφέρεται στην Αποκάλυψη, άλλα έλεγε μέχρι το 1952 ότι ο Μιχαήλ Αρχάγγελος ταυτίζεται με τον Πάπα και επειδή ο Πάπας ταυτίζεται με τον Αντίχριστο κατά τη Σκοπιά, άρα ουσιαστικά ο Μιχαήλ Αρχάγγελος ταυτίζεται με τον Αντίχριστο, και άλλα λέει μεταγενέστερα, επανερχόμενη στην πρώτη της θέση, υποστηρίζοντας ότι ο Χριστός είναι ο Μιχαήλ Αρχάγγελος της Αποκαλύψεως. Βλέπετε ότι ταυτίζει τον Θεό Χριστό, Υιό, τον Θεό Υιό, με ένα κτίσμα, έστω και πνευματικό, που είναι ο Μιχαήλ Αρχάγγελος. Υπενθυμίζω εδώ αυτό που είπα και στην αρχή, ότι η Σκοπιά υποστηρίζει ότι είναι ο Αγωγός του Θεού που μεταφέρει την αλήθεια στους ανθρώπους. Αλλά είναι δυνατόν ο Αγωγός του Θεού τη μια φορά να μεταφέρει ως θεϊκή διδασκαλία την πρώτη θέση της, μετά να την χαρακτηρίζει ως διαβολική διδασκαλία, να εκφράζει μια άλλη θέση αντίθετη προς την πρώτη και έπειτα να επανέρχεται σε τρίτη φάση στην πρώτη τη διδασκαλία, άρα να επανέρχεται σε εκείνο το οποίο χαρακτήρισε ως διαβολική διδασκαλία? Δεν είναι όμως αυτή η κακοδιδασκαλία την οποία διδάσκει για τον Χριστό η Σκοπιά. Λέει και αντιγραφικά και
και αντίχριστα πράγματα και για την Ανάσταση του Χριστού. Ο Χριστός, λέει η Σκοπιά, αναστήθηκε, αλλά δεν αναστήθηκε. Ο Χριστός αναστήθηκε, λέει η Σκοπιά, ως πνευματικό «ον» και έγινε πάλι αυτό που ήταν στον ουρανό πριν να επανέλθει στη γη, δηλαδή έγινε και πάλι ο Μιχαήλ Αρχάγγελος. Ο Ιεχωβά, λέει η Σκοπιά, θεώρησε κατάλληλο να εξαφανίσει το σώμα του Ιησού, ακριβώς όπως είχε κάνει και με το σώμα του Μωυσή. Διέλυσε, γράφει η Σκοπιά, εκείνο το ανθρώπινο σώμα το οποίο είχε ενδυθεί ο Χριστός. Δεν πήρε μαζί του ο Χριστός στο πνευματικό βασίλειο εκείνο το σώμα και τον ρουχισμό του. Άρα, ουσιαστικά, ο Χριστός δεν αναστήθηκε, διότι εκείνο που αναστήνεται είναι ακριβώς το θνητό σώμα, το σώμα που πέθανε. Και τι έγινε το σώμα του Χριστού, εκμηδενίστηκε. Άρα λοιπόν, ποιος ήταν εκείνος ο οποίος εμφανίστηκε στις μυροφόρες? Ποιος ήταν εκείνος τον οποίον άγγιξε ο Θωμάς? Ποιος ήταν εκείνος ο οποίος έφαγε ο ιχθύος οπτού μέρος και από μελισσίου Κυρίου και τα λοιπά, για να μην μεταφέρω εδώ ολόκληρη τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Άρα λοιπόν, εάν ο Χριστός, όπως λέει η Σκοπιά, δεν αναστήθηκε, τότε ισχύουν οι λόγοι του Αποστόλου Παύλου, ότι ματέα η πίστης ημών. Κι αν ο Χριστός δεν είναι Θεός, όπως λέει η Σκοπιά, τότε δεν μπορεί να σώσει κανένα, γιατί μόνο στο πρόσωπο του Χριστού σώζεται ο άνθρωπος. Επειδή στο Χριστό ενώνεται η Θεία και η ανθρώπινη φύση, το κτιστό με το άκτιστο. Αν ο Χριστός δεν είναι Θεός, τότε δεν μπορούμε να τον λατρεύουμε, γιατί δεν μπορούμε να λατρεύουμε ένα κτίσμα. Αν ο Χριστός δεν είναι Θεός, τότε ούτε χριστιανοί μπορούμε να ονομαζόμαστε, γιατί δεν είναι δυνατόν να φέρουμε το όνομα ενός κτίσματος. Εν συντομία, επειδή βλέπω ότι περνάει η ώρα, θα αναφερθώ σε ένα τρίτο θέμα. Ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή. Έτσι λέει η Σκοπιά. Η ψυχή, λένε, είναι η δύναμη της ζωής. Είναι μια ενεργός δύναμη και ταυτίζεται με την βιολογική ζωή και ύπαρξη. Η διδασκαλία για την αθανασία της ψυχής, της κτιστής ψυχής, η οποία έπειτα παραμένει αθάνατη, λέει η Σκοπιά, προέρχεται από τον διάβολο. Όμως, αδελφοί μου, η λέξη ψυχή, πράγμα το οποίο αποκρύπτουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, μέσα στην Αγία Γραφή έχει 4 διαφορετικές έννοιες. Σημαίνει πρωτίστως βιολογική ύπαρξη, δηλαδή ζωή γενικά, όπως συμβαίνει και στα άλογα ζώα. Και το ζώο έχει ζωή και λέμε έχει ψυχή, υπό την έννοια της βιολογικής ύπαρξης. Σημαίνει κατά δεύτερη σημασία πρόσωπο, άτομο. Λέμε ότι εδώ μέσα υπάρχουν 200 ψυχές. Σημαίνει τρίτον φρόνημα. Αυτός ο άνθρωπος έχει ψυχή, λέμε. Αλλά και τέταρτον σημαίνει και το πνεύμα, το αθάνατο. Λέει ο Κύριος, μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, τη δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτήνε. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι δοξάσατε τον Θεόν εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών άτινα εστί του Θεού. Υπάρχει πληθώρα άλλων χωρίων τα οποία δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε εδώ για έλλειψη χρόνου. Αλλά σας υπενθυμίζω εκείνο το θαύμα του Κυρίου στην θυγατέρα του Ιαΐρου, όπου λέει επέστρεψε το πνεύμα αυτής. Ποιο ήταν αυτό το οποίο επέστρεψε? Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι οι χιλιαστές αποδεικνύονται θνητό ψυχή, μη πιστεύοντες ότι υπάρχει το πνευματικό στοιχείο στον άνθρωπο. Κάτι πρέπει να πούμε και για ένα άλλο σοβαρό θέμα, το οποίο χρησιμοποιούν σε συζητήσεις οι μάρτυρες του Ιεχωβά, για τη Δευτέρα Παρουσία. Η Σκοπιά ταυτίζει τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου με την Βασιλεία του Χριστού και υποστηρίζει ότι αυτή ήδη έγινε το 1914, αλλά στους ουρανούς, αοράτως. Και η παρουσία αυτή του Χριστού που έγινε αοράτως δεν εδίδαξε η Σκοπιά ότι έγινε μια φορά, δηλαδή δεν περιορίστηκε να πει μόνο το 1914, αλλά προηγουμένως είχε καθορίσει το 1874. Βλέπουμε τις εναλλαγές της διδασκαλίας της. Έτσι λοιπόν, από το 1914 ο Χριστός βασιλεύει στους ουρανούς
κυβερνώντας τη γη από μακριά και αλίμονο στις κυβερνήσεις του κόσμου τούτου που δεν του έχουν παραδώσει την εξουσία. Και τότε ερωτούμε πώς πρέπει να εκλάβουμε εκείνα τα οποία χαρακτηρίζονται μέσα στην Αγία Γραφή τα σημεία των καιρών. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τα σημεία αυτά φανερώνουν και θα φανερώνουν την παρουσία του Χριστού και δεν θα προηγηθούν αυτής. Αυτά έρχονται της Δευτέρας παρουσίας του Χριστού, λέει η Σκοπιά. Ασχέτως αν η Αγία Γραφή μας μιλάει για το αντίθετο, ότι προηγούνται δηλαδή αυτά τα σημεία των καιρών και μετά ήξει το τέλος. Ο Κύριος μας όμως μας είπε ότι ουδείς είδε την ημέρα και την ώρα ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Άρα κανείς δεν μπορεί να καθορίζει χρόνους και καιρούς και να λέει ότι το 1914 ήρθε ήδη ο Χριστός. Ο δε Απόστολος Παύλος μας προειδοποιεί ότι ο Κύριος θα έρθει ως κλέπτης ενικτή και η Αποκάλυψη και στην Αποκάλυψη ο ίδιος ο Κύριος λέει στον Ιωάννη ότι η Δευτέρα παρουσία του θα είναι ορατή και ότι θα ειδεί αυτόν πάσο φθαλμός, ακόμα και εκείνοι ήτινες εξεκέντησαν αυτόν. Αυτά γράφει η Αγία Γραφή και αυτά πιστεύει κάθε χριστιανός. Όμως ο λεγόμενος αγωγός του Θεού έχει άλλο Ευαγγέλιο. Θρασίτατα καθορίζει καταχρηστικά χρόνους και καιρούς, τους οποίους ο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία. Και γι' αυτό βέβαια διαψεύδεται αυτός ο αγωγός συνεχώς. Με αυτή τη διδασκαλία η εταιρεία Σκοπιά συνδέει μια άλλη αντιγραφική διδασκαλία των Αρμαγεδόνα. Αυτός ο Αρμαγεδόνας, δηλαδή το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας επάνω στη γη, θα συμβεί κατά τη Σκοπιά με τη συμπλήρωση 6.000 χρόνων από τη δημιουργία του κόσμου. Τα 6.000 αυτά χρόνια τα καθορίζει αυτή με δικούς τους λογαριασμούς. Θα είναι ένας πόλεμος, λέει η Σκοπιά, ο Αρμαγεδόνας, στον οποίο θα σωθούν μόνον όσοι θα είναι ενταγμένοι στη Σκοπιά, στο λεγόμενο καταφύγιο. Όλοι οι άλλοι θα σφαγούν από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Μάλιστα η Σκοπιά διατυπώνει και γεμάτες μίσος και χερεκακία προειδοποιήσεις για όσους δεν ενταχθούν σε αυτή την εταιρεία. Στον Αρμαγεδόνα, λέει η Σκοπιά, και αυτά που θα σας διαβάσω είναι μέσα σε εισαγωγικά, θα έρθει ο Χριστός για να καταπατήσει τους εχθρούς του. Το χυμένο αίμα που παριστάνει χαμένες ανθρώπινες ζωές θα τρέχει βαθύ και σε μεγάλη απόσταση. Τόσα πτώματα θα υπάρξουν από το ένα άκρο της γης μέχρι του άλλου, ώστε ουδείς θα θάπτει τους νεκρούς. Θα καταφαγωθεί η σάρξ εκείνων που δεν ήθελαν να μάθουν ότι ο ζών και αληθινός Θεός λέγεται Ιεχωβά. Θα διαλυθούν ενώ θα στέκουν στα πόδια των. Και καταλήγει, η σφαγή των εχθρών του Ιεχωβά θα καταστήσει ικανούς τους αληθινούς ακολούθους του Υιού του Δαβίδ, δηλαδή τους μάρτυρες του Ιεχωβά, να πλύνουν τους πόδαστον στο αίμα των εχθρών τους. Σε τέτοιους βδελικτούς εχθρούς, όσο δηλαδή δεν ανήκουν στην εταιρεία Σκοπιά, καμιά κόσμια ταφή δεν θα δοθεί, αλλά αν έχουμε οποιουσδήποτε βιβλικά καταφρονημένους κίνας στην υπηρεσία μας, ο Θεός θα τους αφήσει να γλύφουν το αίμα των εχθρών εναντίον των οποίων ηγέρθη ο Θεός. Βέβαια, γι' αυτό τον Αρμαγεδόνα είχε προαναγγείλει πολλές φορές ότι θα έρθει και θα γίνει η εταιρεία και το 1925 και το 1931 και το 1975 και ούτω καθεξής για να διαψευστεί άλλες τόσες φορές. Μετά όμως από αυτές τις διαψεύσεις της Σκοπιά, τώρα πλέον διαδίδει ότι ποτέ δεν διεκήρυξε τέτοιες διδασκαλίες και ότι κανείς δεν ξέρει πότε θα έρθει στο τέλος. Και φορτώνει τάχα στους οπαδούς της αυτές τις ιδέες, λέγοντας ότι έτσι είπαν, έτσι νόμιζαν. Ξεχνάει ότι παραμένουν τα γραπτά της εταιρείας αυτής μέσα στα βιβλία της και στα περιοδικά της, τα οποία είναι
αρχιοθετημένα μέσα και σε δικές μας αλλά και δικές τις βιβλιοθήκες. Ένα άλλο σημείο είναι ότι η εταιρεία αυτή χωρίζει τους οπαδούς της σε δύο τάξεις. Κάνει δηλαδή μια φιλετική διάκριση. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι η Αγία Γραφή διδάσκει ότι όποιος πιστεύει στον Χριστό και βαπτίζεται στο όνομα της Αγίας Τριάδος γίνεται μέλος του σώματος του Χριστού, δηλαδή της Εκκλησίας και τέκνο Θεού κατά χάρη. Η ένταξη στην Εκκλησία γίνεται με το βάπτισμα, κατά το οποίο συγχωρούνται και ενδεχόμενες αμαρτίες που έχουν διαπραχθεί από τον βαπτιζόμενο πριν από το βάπτισμα. Το βάπτισμα κατά την Αγία Γραφή έχει για κάθε πιστό το ίδιο αποτέλεσμα. Τον καθιστά τέκνο Θεού. Αυτά όμως είναι ψηλά γράμματα για την εταιρεία Σκοπιά. Το βάπτισμα για τη Σκοπιά είναι μια συμφωνία ένταξη στην οργάνωση και υπόσχεση για υπηρεσία των συμφερόντων της. Έτσι εκείνη καθορίζει τα αποτελέσματα του βαπτίσματος και όχι η Αγία Γραφή. Εκείνη καθορίζει ποια θα είναι η θέση κάθε βαπτιζόμενου, οπαδού της, μέσα στην εταιρεία. Τους χωρίζει λοιπόν αυθαίρετα σε δύο τάξεις και κηρύσσει για αυτούς δύο ελπίδες. Άλλοι οπαδοί γίνονται τέκνα Θεού και άλλοι όχι. Οι πρώτοι, οι προνομιούχοι, οι λεγόμενοι Άγιοι, είναι τέκνα Θεού και είναι μόνο 144.000, ένας αυθαίρετος αριθμός μέσα από την Αποκάλυψη. Αυτοί μόνο να αποτελούν την Εκκλησία, το μικρό πίμνιο, την ουράνια ελπίδα και θα ζήσουν στους ουρανούς και θα συνδέψουν με τον Βασιλέα Χριστό. Αυτοί μόνο μπορούν και να μεταλαμβάνουν από τα κακέκτυπα αυτά εμβλήματα, κακέκτυπα σύμβολα της Θείας Κοινωνίας, τα λεγόμενα εμβλήματα, την κακέκτυπη αυτή απομίμηση της Θείας Κοινωνίας, όπως θα πω παρακάτω. Οι άλλοι, οι χιλιάδες των οπαδών, τα εκατομμύρια σήμερα των οπαδών, δεν είναι μέλη της Εκκλησίας, ούτε τέκνα Θεού. Ονομάζονται πολύς όχλος και είναι τέκνα της οργάνωσης και εγγόνια του Θεού. Αυτοί έχουν τη γήινη ελπίδα. Θα ζήσουν για χίλια χρόνια στη γη. Θα σωθούν, αν είναι πειθαρχικοί, στις εντολές της Σκοπιάς και δεν μπορούν να μεταλαμβάνουν από τα εμβλήματα. Αυτή η ρατσιστική ταξική διάκριση των οπαδών της Σκοπιάς δεν έχει καμία βέβαια γραφική, αγιογραφική κατοχήρωση και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, αφού ενώπιον του Θεού όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και κάθε πιστός που βαπτίζεται αποκτά τα ίδια δικαιώματα μέσα στην Εκκλησία, ασχέτως αν είναι κληρικός ή λαϊκός. Ένα μόνο βάπτισμα υπάρχει. Και ένα βάπτισμα ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, με τα ίδια αποτελέσματα για όλους. Μια ελπίδα για όλους μας, η ουράνια. Όλοι όσοι εις Χριστόν εβαπτίστημεν, Χριστόν ενεδύθημεν. Και όλοι μας είμαστε τέκνα Θεού κατά χάρη και μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Κάθε άλλος ισχυρισμός, όπως είναι της Σκοπιάς, είναι αυθαίρετος, αντιγραφικός, αβάσιμος και βλάσφημος. Είπα όμως ότι η εταιρεία αυτή ένεκα της κακοδιασκαλίας της αυτής χωρίζει τους οπαδούς της σε δύο τάξεις και δεν τους επιτρέπει να συμμετάσχουν στην τελετή αυτή που κάνει ως ανάμνηση της Σταύρωσης του Κυρίου και όπου εφαρμόζει μια τελετή κακέκτυπο της Θείας Κοινωνίας τα λεγόμενα εμβλήματα. Γνωρίζομαι πολύ καλά, αδελφοί μου, ότι ο Κύριος συγκρότησε την Εκκλησία του γύρω από αυτό το βασικό και σωτήριο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γνωρίζομαι τις λέξεις του «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον, εις άφηση αμαρτιών. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών ευχηνόμενον, εις άφηση αμαρτιών». Και είπε ο Κύριος, «Εάν μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου, και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα». Παρόλα τα αυτά, οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν δέχονται αυτά τα λόγια. Απαγορεύουν στους πολλούς οπαδούς τους τη συμμετοχή τους στα λεγόμενα εμβλήματα. Ο Κύριος όμως μας είπε ότι όποιος δεν πει το αίμα του και δεν φάει τη σάρκα του, δεν θα έχει ζωή αιώνιον, ούτε θα αναστηθεί. Μόνον λοιπόν εκείνοι από τους 144.000 που ζουν ακόμη
Και αυτοί πρέπει να είναι υπέραιων όβοι, γιατί πρέπει να ήσαν παρόντες το 1914 όταν δήθεν ήρθε ο Χριστός η Δευτέρα του Παρουσία. Μόνο αυτοί μπορούν να συμμετάσχουν στα εμβλήματα. Και βέβαια στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανείς από αυτούς. Οι άλλοι όλοι, το μεγάλο πλήθος των μαρτύρων του Ιεχωβά, ο πολύς όχλος, που είναι παρόντες στην ανάμνηση, απαγορεύεται να λάβουν. Και τούτο, όπως είπα, γιατί δεν ανήκουν στην Εκκλησία. Πώς όμως θα σωθούν όλοι αυτοί οι δήθεν χριστιανοί, τα πλήθη των μαρτύρων του Ιεχωβά, πώς θα έχουν ζωή αιώνιων? Αυτό δεν απασχολεί την οργάνωση. Έτσι τους πλανά στο βασικότερο θέμα, που είναι ο κύριος σκοπός στον οποίο πρέπει να αποβλέπει ο χριστιανός, δηλαδή στον τρόπο της σωτηρίας. Και με ποιο δικαίωμα αλήθεια η σκοπιά κλείνει την πόρτα της βασιλείας των ουρανών στους ανθρώπους? Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρει και τόσο τη σκοπιά. Εδώ πρέπει να σταματήσω, αδελφοί μου, στα θέματα αυτά. Θα μπορούσα να αναφερθώ και σε πολλά άλλα, όπως είναι παραδείγματος χάρη το θέμα ότι λέγουν πως όλες οι κυβερνήσεις, οι εκκλησίες, οι δικαστικές εξουσίες, οι αστυνομίες κτλ. Ανήκουν στο στρατόπεδο του σατανά. Γι' αυτό και δεν στρατεύονται. Όχι διότι είναι τάχα φιλιρινιστές, γιατί όλοι μας, και εμείς πρωτίστως οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, είμαστε φιλιρινιστές, αλλά διότι εκτελούν εντολές της εταιρείας, γι' αυτό δεν στρατεύονται, γι' αυτό δεν φορούν το τιμημένο χακί, γι' αυτό δεν χαιρετούν τη σημαία, γι' αυτό δεν υπηρετούν σε δημόσιες θέσεις, όμως δέχονται τελευταία να υπηρετούν σε κοινωνική υπηρεσία, όπως λένε, όπου εκεί βέβαια μπορούν να κάνουν άνετα και έναν ενδεχομένως ανθέμητο προσιλητισμό. Για τον ίδιο σκοπό η εταιρεία, για να μπορέσει να καθοδηγεί τους οπαδούς της και να εφαρμόζει αυτό το οποίο διεθνώς αποκαλείται έλεγχος του νου, γι' αυτό και τους απαγορεύει να κάνουν μετάκυση αίματος, διότι ένας ο οποίος τολμά να διακινδυνεύσει τη ζωή τη δική του ή των παιδιών του μη κάνοντας μετάκυση αίματος, από εκεί και πέρα είναι διατεθειμένος να υπακούσει και να εκτελέσει οποιαδήποτε εντολή θα του δοθεί από το λεγόμενο αγωγό του Ιεχωβά. Συνοψίζοντας, θα ήθελα να φτάσω σε ορισμένα συμπεράσματα. Πρώτον, οι μάρτυρες του Ιεχωβά όχι μόνο δεν μπορούν να χαρακτηριστούν καν ως χριστιανική αίρεση, διότι αρνούνται τα βασικά χριστιανικά δόγματα, αλλά ούτε και ως γνωστή θρησκεία, όπως λέει το Ελληνικό Σύνταγμα. Είναι μια εταιρεία εμπορική, όπως είπα, μια εμπορική επιχείρηση με θρησκευτικό ψευδοχριστιανικό προσωπείο. Ο θρησκευτικός όμως χαρακτήρας της επαρέχει φορολογικά πλεονεκτήματα σε αυτήν και νομική προστασία. Δεύτερον, η εταιρεία αυτή στα κείμενά της υβρίζει την Εκκλησία, αποκαλώντας την πόρνη Βαβυλώνα και διακηρύττει ότι έπεσε σε αποστασία από τους πρώτους αιώνες. Με τον τρόπο αυτό βλασφημεί το όνομα του Κυρίου και το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος με το αψευδές στόμα του διαβεβαίωσε ότι πήλε άδου ου κατησχίσως είναι της Εκκλησίας του και ότι θα την καθοδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Τρίτον, η εταιρεία αυτή μέσα από τα κείμενά της υβρίζει χυδαίως τους ναούς μας, αποκαλώντας τους πορνοστάσια, και τους κληρικούς αποκαλώντας τους αγιοφανείς απατεώνες και πράκτορες του σατανά. Τα δε μοναστήρια μας τα αποκαλεί και τα ονομάζει διαβολικά ιδρύματα. Τέταρτον, η εταιρεία αυτή δεν σέβεται αλλά παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ καταφεύγει σε διεθνή δικαστήρια καταγγέλλοντας ότι καταπατούνται τάχα τα ανθρώπινα δικαιώματα των οπαδών της και η θρησκευτική ελευθερία τους στην πατρίδα μας. Πέμπτον, η εταιρεία σκοπιά διαστρεβλώνει και παραχαράσει το ιερό κείμενο της Αγίας Γραφής, διαδίδοντας τη λεγόμενη μετάφραση νέου κόσμου, παρασύροντας την πλάνη τους ανυποψίας τους και ακατάστηστους. Έκτον, προβαίνει σε αθέμητο προσιλητισμό για τη στρατολόγηση οπαδών, εκμεταλλεύεται εν προκειμένου, όπως είπαμε, τον χαρακτήρα της,
ως ξένης αμφιμεταλλικής εταιρείας με έδρα το Μπρούκλιν των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εποφελούμενη της Ελληνοαμερικανικής Σύμβασης Συνεργασίας του 1954, ώστε να έχει μεταχείριση εταιρείας ευνοουμένου κράτους. 7. Κηρύσσει το μίσος και τη διαίρεση. Απομονώνει τα μέλη της και τα αποκόπτει από το κοινωνικό σύνολο, το οποίο εντάσσει στο στρατόπεδο του Σατανά και δεν βοηθάει κοινωνικά στην κοινή προσπάθεια για την καλυτέρευση των συνθηκών της ζωής. Υπάρχουν κείμενα της Σκοπιάς τα οποία συμβουλεύουν να μην συμμετέχουν οι οπαδοί της στην καλυτέρευση των κοινωνικών συνθηκών. 8. Είναι μια από τις πλέον εύρωστες διεθνώς εταιρείες με σειρά εκδοτικών επιχειρήσεων και άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενώ δεν διαθέτει ούτε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Και 9. Ανήκει η μετοχική εταιρεία Σκοπιά με λίγα λόγια σε εκείνους για τους οποίους το πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θέλουσιν αποστατήσει την ΕΣ από της πίστεως προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων. Κλείνοντας τη σημερινή εισήγηση, θέλω να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κύριο Σεραφείμ και το επιτελικό του γραφείο που ασχολείται με τα θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας για την πρόσκληση αυτή να μιλήσω στο πλήρωμα της Πυραϊκής Εκκλησίας για την εταιρεία αυτή, αλλά καταλήγοντας θα ήθελα να τονίσω και τα εξής. Η αλήθεια του Θεού, αδελφοί, δεν μπορεί να αλλάζει ποτέ, καθώς στον Θεό δεν υπάρχει αλλίωσης ουδέ σκιά μεταβολής. Όποιος αλλοιώνει το Ευαγγέλιο που κήρυξε ο Χριστός δεν είναι από Θεού και κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο. Επομένως δεν μπορεί να είναι αγωγός της αλήθειας του Θεού και ο αυθεντικός ερμηνευτής της, όπως λέει η εταιρεία Σκοπιά για τον εαυτό της. Όποιος ομιλεί εκ μέρους του Θεού, πάντοτε και παντού και υπό οποιασδήποτε καταστάσεις, τα ίδια πιστεύει, κηρύσσει και διδάσκει και δεν διαψεύδεται ποτέ. Και αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό μόνο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία ως σώμα Χριστού δεν πλανάται, όσο κι αν μερικά μέλη της μπορεί να αμαρτάνουν προσωπικά, και δεν πλανάται η Εκκλησία γιατί έχει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο την συνέχει και την οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Είναι εκείνη η οποία κατάρτισε τον κανόνα της Αγίας Γραφής, που και οι ίδιοι οι αιρετικοί εν αγνία τους, χωρίς να το καταλαβαίνουν, αποδέχονται, και μόνον αυτή μπορεί να ερμηνεύει σωστά την αλήθεια, εγγυόμενη τη σωτηρία σε κάθε άνθρωπο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας επί 2000 τώρα χρόνια υπήρξε πάντοτε ίδια και αναλύωτη. Δεν εμφανίστηκε αυθαίρετα και σε μεταγενέστερους χρόνους, όπως συμβαίνει με όλους τους αιρετικούς. Ας διερωτηθούν λοιπόν οι διάφοροι αιρετικοί για ποιους λέχθηκαν και ισχύουν οι λόγοι του Κυρίου μας ότι εγερθίσονται ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και θέλουν συνδείξει σημεία και τέρατα ώστε πλανήσε ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και πάλι ο Απόστολος Παύλος σε ποιους αναφέρεται λέγοντας ότι είναι ψευδαπόστολοι, εργάτε δόλοι, μετασχηματιζόμενοι εις Αποστόλους Χριστού, συμπληρώνοντας μάλιστα ότι ουδέν θαυμαστών, διότι αυτός ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός, και δεν είναι λοιπόν μέγα αν και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται εις αγγέλους δικαιοσύνης, τον οποίον το τέλος θέλει είστε κατά τα έργα αυτών. Ασφαλώς οι λόγοι αυτοί του Κυρίου και του Αποστόλου Παύλου δεν μπορούν να ισχύουν για την ιστορική Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Η Εκκλησία πάλι κατά τον Απόστολο Παύλο είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ζούμε μέσα σε αυτή την Εκκλησία. Αυτή είναι η κυβωτός της σωτηρίας μας. Μέσα σε αυτήν τρεφόμαστε με την αλήθεια, στην αδιαμφισβήτητη γνησιότητά της, και ιδιαιτέρως τρεφόμαστε με το σώμα και το αίμα του σωτήρος μας Χριστού και οδηγούμαστε με ασφάλεια στη σωτηρία. Παράλληλα, έχουμε ιερών καθήκον και υποχρέωση αυτή την αλήθεια να την διαφυλάττουμε αλόβητη ως πολύτιμο θησαυρό, αλλά και να την
και να μην την κρύβουμε υπό τον μόδιο. Καλούμαστε λοιπόν να την γνωρίσουμε σε βάθος, να την βιώσουμε με συνέπεια και με αγάπη να την κηρύξουμε και προς τους πλανεμένους αδελφούς μας. Ευχαριστώ. Κάνω μια ανακοίνωση. Την ημερίδα μας επίσης τιμούμε την παρουσία τους ο εξοχότατος Δήμαρχος Κερατσινού και Τραπετσόνας κύριος Λουκάς Τζάνης, όπως επίσης και η ερήτημος κυρία Αντιδήμαρχος Ειρήνη Μόσχου. Επίσης έχουμε εδώ και την παρουσία του πρώην Αντιδημάρχου κύριου Ιωάννη Σπυράκη. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Κυριακό για την περιστατωμένη, πολύ διαφωτιστική, άριστα κατοχυρωμένη με πλήθος βιβλικών μαρτυριών, ομιλία του μέσα από την οποία μας έδωσε μια πολύ παραστατική εικόνα των αιρετικών διδασκαλιών των μαρτύρων του Ιακώβα. Εκείνο το οποίο με τόνισε είναι ότι η εταιρεία αυτή, ότι η οργάνωση αυτή δεν είναι καν χριστιανική αίρεση, ούτε μπορεί να ενταχθεί στις χριστιανικές αίρεσεις, αλλά πρόκειται για μια εμπορική υφής εταιρεία που εδρεύει στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Στη συνέχεια τόνισε ότι δεν έχουμε τίποτα κοινό στην πίστη με τους μάρτυρες του Ιακώβα. Προχώρησε κατόπιν στην παρουσίαση όλων των αιρετικών διδασκαλιών, των δογματικών τους διδασκαλιών, ότι οι δογματικές αυτές διδασκαλίες τους δεν είναι σταθερές, αλλά μεταβάλλονται, αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους, μεταβαλλόμενες οι δογματικές τους διδασκαλίες, ότι επίσης έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα δόγματα της ειδικής μας, της Ορθοδόξης Εκκλησίας, ανέτρεψε με επιχειρήματα με πλήθος βιβλικών μαρτυριών μία προς μία όλες τις δογματικές τους πλάνες. Επίσης τόνισε ότι σε σχέση με το κοινωνικό γίγνεσθε και με την πολιτεία δεν δέχονται να στρατευθούν, όπως και επίσης δεν δέχονται και μετάγγιση αίματος. Επομένως, τηρούν μια εχθρική και απορριπτική στάση προς την πολιτεία και σε κάθε οργανωμένη κοινωνία. Και αυτό έχει μια, αποτελεί μια άλλη διάσταση της οργανώσεως αυτής, δηλαδή η αντικοινωνική τους και αντιεθνική τους στάση, την οποία θα πρέπει να την γνωρίζουμε. Στη συνέχεια μας προχωρούμε στον δεύτερο ομιλητή, τη συζήτηση για τον πάνω στην ομιλία του πρώτου ομιλητή την αφήνουμε μετά και την δεύτερη ομιλία του κ. Αναστασάκη, χάρη οικονομίας χρόνου. Ο κ. Αναστασάκης Μινάς είναι συνταξιούχος του Δημοσίου, διατέλεσε επί 15 ετία και πλέον στενός συνεργάτης του πατρός Αντωνίου Αλεβιζόπουλου επί θεμάτων αιρέσεων. Έλαβε μέρος σε πολλές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές επί θεμάτων αιρέσεων και διαφόρων άλλων οργανώσεων και κινήσεων, των οποίων οι διδασκαλίες και πρακτικές είναι ασυμβίβαστες προς τη διδασκαλία και τη ζωή της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Έδωσε πλήθος ομιλιών σε πνευματικά κέντρα ενωριών σε όλη την Ελλάδα. Έλαβε μέρος σε εκατοντάδες συζητήσεις αντιπαραθέσεως με χιλιαστές, προκειμένου να ματαιωθεί κατά περίσταση προσπάθεια προσιλητισμού εκ μέρους των μαρτύρων του Ιεχωβά. Για την αντιαιρετική διακονία του στην Εκκλησία ετοιμήθηκε υπό τη σειρά συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία εξέφρασε με έγγραφό της την ευλογία και την ευαρέσκειά της. Παρόμοια ευλογία έλαβε επίσης από την Ιερά Μητροπολία Μονοβασίας και Σπάρτης. Το θέμα το οποίο θα μας αναπτύξει σήμερα έχει τίτλο «Η μέθοδη δράσεως και προσιλητισμού εκ μέρους των λεγόμενων μαρτύρων του Ιεχωβά και τρόποι αντιμετωπίσεως των». Κύριε Αναστασάκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σεβασμιότατο και το Επιτελείο που μας έκανε την τιμή να μας καλέσει να δώσουμε τη μαρτυρία μας στο θέμα που γνωρίζουμε. Ευχαριστούμε επίσης πάρα πολύ τη δική σας σύναξη εδώ και την υπομονή σας να μας ακούσετε, επειδή επιθυμείτε να ενημερώνεστε για θέματα σπουδαία τα οποία απασχολούν πέραν των άλλων και την κοινωνία μας.
Τι είναι οι λεγόμενοι μάρτυρες στο Χωβά? Είναι οι πιστοί οπαδοί μιας σκληρής αντιτριαδικής αίρεσης. Πότε εμφανίστηκε η οργάνωσή τους? Εμφανίστηκε περί το έτος 1880 στην Αμερική. Από πού είναι η χρηματοδότησή τους? Αρχικώς από τον ιδρυτικό πρόεδρο της εταιρείας τους, Κάρολ Ρόσελ, και συνεχεία από τους ανά τον κόσμο οπαδούς. Ποιος ο στόχος της θρησκευτικής αυτής οργάνωσης? Η παγκόσμια κυριαρχία δια των λεγόμενων Σαρίν, δηλαδή δια των αρχόντων τους επί της γης, μετά τον Αρμαγεδόνα, που με λαχτάρα περιμένουν να ξεσπάσει ο Αρμαγεδόνας από στιγμή σε στιγμή. Μέσα για την πραγματοποίηση του σκοπού ποια είναι? Είναι χιλιάδες ιδιόκτητα κτίρια σε όλο τον κόσμο, εκατομμύρια βιβλία και περιοδικά κάθε μήνα, προσέλκυση οπαδών με επισκέψεις από σπίτι σε σπίτι και στους δρόμους. Επίσης, προσέλκυση οπαδών δια του τηλεφώνου και της ταχυδρομήσεως καταλήρων επιστολών σε ανίποτους ανθρώπους. Χαρακτηριστικά της οργάνωσης: συνεχείς ψευδοπροφητείες. Έχουν κάνει 6 ψευδοπροφητείες για το τέλος του πανηγυρικού κόσμου. Για το 1914, ήρθε το 1914 και αντί να δημιουργηθεί βασιλική, έρθει η βασιλεία του Κυρίου της Γης, ήρθε ο Παγκόσμιος Πόλεμος. Άλλαξαν μετά η διδασκαλία, θα γίνει αυτό που δεν έγινε το 1914, είπαν, το 1918 όταν τελειώσει ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ήρθε το 1918 και πάλι διαψεύστηκαν. Ορίζουν νέα χρονολογία το 1925 αυτή τη φορά. Διαψεύδονται και πάλι, ορίζουν νέα χρονολογία το 1931. Διαψεύδονται και πάλι, σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, και ορίζουν για τελευταία φορά, σαφώς, το 1975. Ήρθε το 1975 και διαψεύστηκαν για πέμπτη-έκτη φορά. Και τότε είναι που εγκατέλειψαν απογοητευμένη την οργάνωση ένα περίπου εκατομμύρια οπαδοί, τους οποίους επεκάλεσαν οι μάρτυρες στο Χωβά, η οργάνωση 75. Η κεντρική διδασκαλία των οργανώσεων των μαρτύρων του Χωβά ποια είναι? Ότι η δευτέρα παρουσία του Χριστού έγινε αοράτως το 1914. Τότε εγκαθιδρύθηκε η βασιλεία του Εχωβά στον ουρανό. Αντιπρόσωποι αυτής της εγκαθιδρυμένης αόρατης κυβέρνησης του 1914 είναι στη γη η εταιρεία της Σκοπιάς. Έτσι έγραψαν. Το αναμενόμενο από αυτούς τώρα είναι ο φοβερός Αρμαγεδόνας, κατά τον οποίο όλοι εμείς θα σφαγούμε και θα μείνουν εκείνοι να τρώγουν συνεχώς από παχαίο, να καλοπερνάνε δηλαδή φρούτα και να πίνουν παλιό κρασί. Αυτά όλα που διαβάζω είναι γραμμένα στα βιβλία της. Σε λίγο θα τα δείξω. Αριθμοί. Να πούμε τώρα μερικούς αριθμούς από την οργάνωση. Παγκοσμίως οι μάρτυρες στο Χωβά είναι σήμερα 7.659.128 περίπου μέλη. Κάθε μήνα ο αριθμός των περιοδικών που τυπώνονται και κυκλοφορούνται από τους ιδίους σε 195 γλώσσες στον κόσμο είναι 83.224.000 το μήνα. Περίπου. Και τα βιβλία τους επίσης, τα μεγάλα, τυπώνονται σε εκατομμύρια αντιτύπων. Εδώ στην πατρίδα μας έχουμε 29.143 ενεργά μέλη μαρτύρων του Χωβά. Και υπό τακτικό προσελκυτισμό βρίσκονται σήμερα περίπου 10.000 συμπατριώτες. Ο χρόνος που δαπανήθηκε από τους οπαδούς της Σκοπιάς στην Ελλάδα για προσέλκυση νέων μελών ανέρχεται σε 6.147.211 ώρες. Αυτά κατά το έτος 1911 από το 2011, παραμένα τα στοιχεία από το βιβλίο του έτους του 1912, το οποίο είναι μια στατιστική ανάλυση. Κεντρικός άξονας
για την προσέλκυση οπαδών. Το αρμαρτήριο το κόμμα είναι η δαιμονοποίηση του κόσμου με στοιχεία πραγματικά πολλές φορές και οι υποσχέσεις σωτηρίας των προσελκυζομένων στην κυβωτό της οργανώσεως των μαρτύριων του Εχωβά. Να δείξουμε δύο έννοια. Επιτρέπετε, μόνο δεν πειράζει, μπορούμε για κάτι. Χρησιμοποιούν πάρα πολύ έντυπα οι εικόνες, οι μάρτυρες του Εχωβά, για να είναι παραστατικότεροι στις δασκαλίες τους. Εδώ είναι, δεν φαίνεται από μακριά, θα το πούμε, είναι η σφαίρα υδρόγειος, στην οποία βάλουν 7 βέλη, την πλή του είναι 7 βέλη, το οποίο καθένα από τα οποία γράφει. Πληθωρισμός, σωστό είναι. Πείνα, και αυτό σωστό. Ανταγωνισμός εξοπλισμών, επίσης σωστό. Βίο έγκλημα και τρομοκρατία, ομοίως. Ενεργειακή κρίση, ομοίως. Μόλυνση, ομοίως. Αυτά είναι αλήθεια. Αυτά πλήττουν την σφαίρα μας. Πάνω εδώ, στην πραγματικότητα, στα πραγματικά γεγονότα οικοδομούν ψευδείς διδασκαλίες και ψευδείς προφητείες. Βασίζονται πάνω στην πραγματικότητα για να οικοδομήσουν ασύστατα βιβλικός και πραγματικός πράγματα. Ενώ λοιπόν λένε ότι πλήττεται η γη από αυτά και έχουν δίκιο, όταν προσωρήσει κάποιος στην οργάνωσή τους, θα έχει αυτήν την παραδοσιακή ζωή. Θα τρώουν εδώ στο τραπέζι πάνω ωραία, μια ωραία κυρία, παιδιά, όλοι χαμογελούν, έχει φρούτα, συνήθως φρούτα. Δεν υπάρχει εργοστάσιο, δεν υπάρχει καπνός, δεν υπάρχει νοσοκομείο, όλα είναι παραδοσιακά. Αυτό θα γίνει, θα έχουμε εμείς αυτό το πλεονέκτημα όταν προσχωρήσουμε στην οργάνωσή τους και αποφύγουμε αυτά τα δεινά, τα σημερινά του κόσμου μας. Φτάνουμε τώρα στις μεθόδους δράσεως και προσιλητισμού εκ μέρους των μαρτύριων του Εχωβά και τρόποι αντιμετωπίσεως αυτών. Θα δούμε λοιπόν με ποιους τρόπους προσπαθούν οι οργάνωσεις των μαρτύριων του Εχωβά να προσελκύσει μέλη στην εταιρεία της. Αυτό θα δούμε τώρα καταφεύγοντας στα επίσημα κείμενά της και κυρίως όχι στα φανερά έντυπα της, εκείνα που δίδουν στον κόσμο, αλλά σε έντυπα εσωτερικά. Σε έντυπα δηλαδή που κυκλοφορούν μόνο μεταξύ τους, μόνο μεταξύ των βαφτισμένων μαρτύρων των Εχωβά και όχι στους έξω. Θα τα λέγαμε υπ' αυτήν την έννοια μυστικά έντυπα. Εδώ γεννιέται το ερώτημα, πώς τα βρίσκομαι εμείς. Μα τα βρίσκομαι από εκείνους που εγκαταλείπουν την οργάνωση. Μας τα δίδουν οι άνθρωποι για να ενημερώνουμε εσάς να μην προσχωρήσετε. Λοιπόν, βλέπουμε τους μάρτυρες του Εχωβά στους δρόμους να περπατούν. Τους βλέπουμε πολύ συχνά όλοι μας. Οι οποίοι φαίνονται καλοσυνάτοι, ευγενικοί, καλοντυμένοι και πράοι. Μην ξεγελιόμαστε από την πραότητα και την καλή εμφάνιση των συμπατριωτών μας αυτών. Γιατί λέει η διαγραφή, όταν ομιλεί κάποιος χαριέντος, μην πίστευε εις αυτόν, διότι έχει 7 δελήγματα εν την καρδία αυτού. Παροιμίες Κ.Σ.25. Επίσης, όπως προανέφερε ο πατήρ Κυριακός Τσουρός, και ο διάβολος μετασχηματίζεται εις άγγελων φωτός και η διακονή του εις διαπόλους δικαιοσύνης. Ένα χαμόγελο λοιπόν, μια καλή συμπεριφορά δεν σημαίνει ότι αυτός που τα έχει και τα δείχνει έχει την αλήθεια. Γιατί λοιπόν πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι και γυρίζουν στους δρόμους με τόσο ζήλο? Πολλές φορές κάνει εντύπωση ο ζήλος των ανθρώπων αυτών. Απάντηση δική μας από τις μελέτες μας. Τα αξιώματα στους μάρτυρες του Εχωβά, δηλαδή η ανάδειξή τους σε διακονικούς υπηρέτες όπως λέγονται, σε πρεσβυτέρους και επισκόπους και επισκόπους περιοχής, δίδονται σε εκείνους που έχουν αρχείο με πλούσια δράση. Που έχουν δηλαδή φέρει στην οργάνωση πολλά μέλη
που έχουν δώσει πολλά έντυπα, πολλά βιβλία και έχουν κάνει κατ' επανάληψη επισκέψεις στα σπίτια. Αυτοί θα πάρουν τα αξιώματα. Ένα κίνητρο λοιπόν, κατά την άποψή μας, για να έχουν τόσο άνθρωπο ζήλο είναι τα αξιώματα τα οποία επιθυμούν. Δεύτερος λόγος, διότι διδάσκονται οι μάρτυροι στο ΧΟΒΑ από την οργάνωση ότι μετά τον Αρμαγεδόνα, που θα είναι η σφαγή όλων όσοι δεν είμαστε μάρτυροι στο ΧΟΒΑ, μετά τον Αρμαγεδόνα ο Ιεχωβά θα ζητήσει το αίμα όλων ημών των σφαγμένων που δεν έτρεξαν να μας ειδοποιήσουν οι χιλιαστές να μπούμε και να σωθούμε στην κυβωτό τους, δηλαδή στην οργάνωσή τους. Δηλαδή, τους πρόχνει η οργάνωση να κηρύξουν αυτά που κηρύττουν για να ειδοποιήσουν εμάς να μπούμε στον κυβωτό της σωτηρίας. Εάν δεν το κάνουν αυτό με ζήλο, τότε ο Θεός τον Αρμαγεδόνα, μετά τον Αρμαγεδόνα, θα ζητήσει το αίμα μας από τα χέρια τους. Θα τους ζητήσει δηλαδή ευθύνες. Τρομοκρατούνται λοιπόν υπό το πρίσμα αυτό και σπέβδουν να κηρύξουν από σπίτι σε σπίτι. Τρίτον, και γιατί ένας τρίτος λόγος, τον οποίο γνωρίζουν οι παλαιότεροι μάρτυροι στο ΧΟΒΑ, ποιος είναι? Είναι ο φόβος από την ανάμνηση του εικονικού, υπογραμμίζουμε, του εικονικού θεοκρατικού δικαστηρίου, από το οποίο πέρασαν για την μικρή απόδοση που παρουσίασαν οι μάρτυροι στο ΧΟΒΑ πριν από αρκετά χρόνια στα δελτία τους. Έχουμε λοιπόν το κείμενο αυτό, επειδή είναι σοβαρό αυτό που λέμε, ότι πέρασαν δηλαδή από εικονικό θεοκρατικό δικαστήριο, μπορεί να πούν οι μάρτυρες του ΕΧΟΒΑ που μας ακούνε από το ραδιόφωνο, ψέματα λέει ο μιλητής, θα δώσουμε την ακριβή παραπομπή. Και κάθε μάρτυρος του ΕΧΟΒΑ που άκουσε αυτά που είπαμε, μπορεί να καταφύγει στη βιβλιοθήκη του να ελέγξει την αλήθεια ή όχι των λεχθέντων. Θεοκρατικό δικαστήριο λοιπόν για τους μάρτυρες του ΕΧΟΒΑ. Διαβάζουμε αυτό την ανακοίνωση σε ένα από τα εσωτερικά έντυπα, παλιά εσωτερικά έντυπα της οργανώσεως, που έχει το τίτλο «Πληροφορητής» και έχει εκδοθεί Φεβρουάριος του 1955. Πώς συναισθήθηκε, πώς συγκροτήθηκε αυτό το θεοκρατικό δικαστήριο? Έχουν μια σχολή οι μάρτυροι στο ΧΟΒΑ που τη λένε Σχολή Θεοκρατικής Διακονίας, στην οποία εκπαιδεύονται στο πώς να μας προσελκύουν. Εκεί λοιπόν γίνονται διάφορες παραστάσεις. Λοιπόν, υπομορφή θεάτρου, ας πούμε, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σε μια τέτοια παράσταση έγινε το στήσιμο του Θεοκρατικού Δικαστηρίου. Ανάλυση της περισσυνής υπηρεσίας. Αναλύει ένας όσοι έδωσαν δελτίο προσιλητισμού προσώπων ή πολλών περιοδικών, πλούσιο ή μικρό. Σκηνή πρώτη. Αίθουσα δικαστηρίου. Ο εισαγγελέας απαγγέλει κατηγορίες εναντίον εκείνων που δεν έδωσαν πλούσιο δελτίου έργου. Λέει διάφορα, δεν το διαβάσουμε όλα. Ο δικαστής παρατηρεί ότι πρόκειται για βαριές κατηγορίες εναντίον δηλαδή των μαρτύρων του ΧΟΒΑ που δεν έδωσαν πλούσιο δελτίο έργου. Ερωτά τον εισαγγελέα αν έχει επαρκείς ενδείξεις για να θεμελιώσει η απόδειξη ότι οι ευαγγελιζόμενοι, αυτοί είναι μάρτυροι στο ΧΟΒΑ που πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι, είναι ένοχοι της αμελίας αυτής. Ο εισαγγελέας παρουσιάζει γεγονότα όπως αυτά. Μη σταθερός αριθμός υπηρετούν τον ευαγγελιζόμενοι με λίγες ώρες υπηρεσίας, μη διάθεση πολλών εντύπων. Τους δημιουργεί λοιπόν μέσα στην ψυχή τους ενοχές. Πολλοί λοιπόν παλαιοί μάρτυροι στο ΧΟΒΑ έχοντας ανάμνηση αυτής της εικονικής συγκρότησης θεοκρατικού δικαστήριου που παρόλο που είναι εικονικό έχουν τις ασκεί επίδραση στην ψυχή τους, σπέδουν να κάνουν πολύ έργο από σπίτι σε σπίτι ή και στο δρόμο. Γιατί λοιπόν πέρα του ζήλου τον οποίο έχουν, από τους λόγους που κάθε μας φαίνεται να υπάρχουν, γιατί μας χαμογελούν, γιατί είναι έτσι τόσο
χαρούμενοι μαζί μας, καλοί, ευγενικοί, δεν λέω. Μας αγαπούν, επειδή μας αγαπούν, επειδή έχει ο Χριστός αλλοιώσει την καρδιά τους και έχουν τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος και μας αγαπούν τόσο πολύ. Δεν ξέρω, ο Θεός ερευνά νευρούς και καρδίες. Δεν θα αποφανθώ αν εκείνοι μας μισούν πάντως, η οργάνωση δεν μας αγαπά. Η οργάνωση τους διδάσκει να μην μας αγαπούν πραγματικά. Να δούμε μερικές αποδείξεις. Μας μισούν λοιπόν και το χαμόγελό τους φοβάμαι ότι δεν είναι ειλικρινές. Βγάζω μερικά ντοκουμέντα. Σας διαβάζω από μια Σκοπιά, δίνω την παραπομπή, 15 Μαΐου 1956 αναφέρεται εκεί για μας. Λέει, αφού η αντιχριστιανική λύκη, αυτοί είμαστε εμείς, καθ' αυτούς, αφού οι αντιχριστιανικοί λύκοι κηρύττουν πόλεμον εναντίον των προβάτων, εναντίον εκείνων δηλαδή, είναι κάτι σαν αυτό που θα θεωρήσουν ότι κάνουμε σήμερα, εκλέει λοιπόν, διαβάζω την έρθει, αφού οι αντιχριστιανικοί λύκοι κηρύττουν πόλεμον εναντίον των προβάτων και εκλέγουν να γίνουν στην πραγματικότητα θεομάχοι, είναι κατάλληλο τα άκακα πρόβατα να χρησιμοποιήσουν στρατηγική πολέμου απέναντι των λύκων. Τα άκακα πρόβατα είναι οι μάρτυρες των κουβάτων. Απάντηση. Ο Θεός δεν μας υποχρεώνει εκείνους να δείξουμε τη βλακεία προβάτων και να γίνουμε πέρνιο στα χέρια του εχθρού που μας πολεμά. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το σφαίρμα του Όφεως, τα γεννήματα εχθρινών, είμαστε εμείς αυτοί, με την προφυλακτικότητα Όφεως. Αυτό δεν δείχνει καμία χριστιανική αγάπη. Προχωρούμε. Εδώ είναι ένα βιβλίο και δείχνει μια εικόνα. Είναι ένας πολεμιστής εξαπλωμένος στη σκηνή και μια γυναίκα με ένα σφυρί του τρυπάει το κεφάλι. Έγινε αυτό το πράγμα, έγινε το γεγονός στην Παλιά Διαθήκη. Λένε οι πολλοί μάρτυρες στο κοβά, να μην τους παρεξηγήσω. Τι εξυπονίζει αυτή η γυναίκα που σφυροκοπά το κεφάλι ενός κοιμισμένου πολεμιστή εχθρού των Εβραίων. Λέει, η γυναίκα αυτή χρησιμοποιεί την σοφή τη στρατηγική, δηλαδή τον πολεμικό δόλο, για να σφυροκοπήσει θανατηφόρα την επιρροή, την δύναμη και την δραστικότητα κοσμικών κυβερνητικών δυνάμεων, οι οποίοι προσπαθούν να καταπιέσουν το λαό του Ιεχωβά. Αυτό πρέπει να το κάνει πρώτο Αρμαγεδόνος. Ποιο? Ο πολύς όπλος των μαρτύρων του Ιεχωβά. Αυτό δείχνει επίσης σκληρή εχθρότητα των μαρτύρων του Ιεχωβά εναντίον μας. Θα δείξω μετά την εικόνα αυτή που φαίνεται να έχουν σχεδιάσει το βιβλίο τους για να δείξω ακριβώς την εικόνα. Να δούμε επίσης, είμαστε τώρα στο κεφάλαιο αν μας αγαπούν οι όλοι. Το μίσος που εκφράζεται από την εταιρεία εναντίον μας. Θα πούμε γιατί το λέμε αυτό. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ την περιγραφή του Αρμαγεδόνος. Ο πατήρ Κυριακός μας μίλησε για τον Αρμαγεδόνα, ότι αναμένουν τον πόλεμο, πόλεμο μεγάλο κατά τον οποίο θα σφαγούμε εμείς. Να δούμε τώρα τι περιγραφή κάνουν του Αρμαγεδόνα, αυτού του πολέμου της καταστροφής μας. Εδώ έχει και αστείο, θα λέγαμε. Ακούτε φρασιολογία βιβλική. Ο Ιεχωβά των στρατευμάτων ξαναρχίζει στρατιωτικές δραστηριότητες. Ποιες είναι αυτές οι στρατιωτικές δραστηριότητες που θα αρχίσει στον Αρμαγεδόνα ο Ιεχωβά, τον μαρτύρων του Ιεχωβά? Ο Ιεχωβά δίνει το σύνθημα στο στρατάρχη του, τον Ιησού Χριστό. Στρατάρχης. Σαν πολεμικός ανταποκριτής, ο Απόστολος Ιωάννης, που έγραψε την Αποκάλυψη και τα Ευαγγέλια, δίνει μια εκ των προτέρων περιγραφή της συντριπτικής μάχης που θα κερδίσει ο στρατάρχης του Ιεχωβά. Συνεχίζει.
να περιγράφει η οργάνωση του Μαρτέα το ΧΒΑ πώς θα γίνει η μάχη του Αρμαγεδόνα, κατά την οποία εμείς θα σφαγούμε. Ο βασιλικός στρατάρχης, ο Ιησούς Χριστός, οδηγεί τις ουράνιες στρατιές σε μια νικηφόρο έφοδο εναντίον όλων των ενωμένων εχθρών στον Αρμαγεδόνα. Κάνει έφοδο όχιστος. Τάχα. Τι όπλα θα χρησιμοποιήσει ο Ιεχωβά και ο στρατάρχης του Χριστός. Θεϊκά όπλα που χρησιμοποιούνται εναντίον του εχθρού. Ποια είναι? Τα στραφτερά βλήματα του Ιεχωβά θα κάνουν μια επίδειξη φωτιστικής ισχύως. Θα ρίξει φωτοβολίδες. Τι θα κάνει? Τα στραφτερά βλήματα του Ιεχωβά. Συνεχίστε περιγραφή. Τι θα πάθουμε λοιπόν εμείς στον Αρμαγεδόνα, όσοι δεν είμαστε μάρτυρες στον ΧΒΑ? Οι γλώσσες θα σαπίσουν. Τα μάτια θα σαπίσουν. Η σάρκα που περισκεπάζει το σκελετό τους θα σαπίσει, ημών δηλαδή. Η ομαδική σφαγή εκείνη την πιο ένδοξη μέρα θα είναι τεράστια. Αυτή θα είναι πράγματι μια παγκόσμια σύγκρουση, γιατί κανένα τμήμα της γης δεν θα διαφύγει την καταστροφή. Επιπλέον εκείνοι που θα σφαγούν στον Αρμαγεδόνα δεν θα θαυτούν σε τάφους με νεμιστικές πλάκες για να διατηρείται η μνήμη τους. Κάθε είδος πουλιά και θηρία του αγρού θα συμμετάσχουν στα ωφέλη του θριάμβου του Θεού και ταυτόχρονα θα βοηθήσουν να καθαριστεί η γη από τα πολλά πτώματα. Αυτά δεν δείχνουν καθόλου αγάπη σε εμάς που θα πάθουμε αυτά τα πράγματα και δεν είναι ούτε καν φρασιολογία του Θεού, κυρίως του Χριστού μας, του Κυρίου Μόνος του Χριστού που δεν ήθελε να τιμωρήσει, αλλά ήθελε να σώσει τους ανθρώπους. Συγγνώμη, να τελειώσω τώρα, παρακαλώ. Έχετε, ασφαλώς θα σας παρακαλέσω μετά να ρωτήσετε. Θα σας παρακαλέσω θερμά. Σκεφτείτε, λοιπόν, τι θα γίνει, λοιπόν, αφού θα γίνει ο Αρμαγεδόνας και θα σφαγούμε εμείς όλοι, θα αρχίσει η ευτυχία των μαρτύρων των ΧΒΑ πάνω στη γη. Αλλά έχουν κάποιες υποχρεώσεις, θα έχουν να δούμε ποιες. Σκεφτείτε όλο τον λογισμό που θα πρέπει να προετοιμαστεί για να ντύσουν τους επιστρέφοντες νεκρούς με κατάλληλη περιβολή. Σκεφτείτε όλες τις ποσότητες τροφής που θα πρέπει να παρασκευθούν ή να αποθηκευτούν. Θα χρειαστεί επίσης να ετοιμαστούν στεγαστικοί χώροι. Τι συναρπαστικός καιρός θα είναι εκείνος για όλους εκείνους που θα συμμετάσχουν σε αυτήν την προκαταρτική εργασία. Αν ακούσετε λοιπόν μηχανές ραπτικές να δουλεύουν κάπου σε καμιά γειτονιά, κοιτάξτε πως είναι μάρτυρες στο ΧΒΑ και ράβουν ρούχα για τους πεθαμένους που θα αναστηθούν. Έτσι λέει εδώ. Θα πούμε πια το βιβλίο. Με συνεχεία. Τι θα κάνουν τώρα οι μάρτυρες στο ΧΒΑ, τι άλλο? Οι κάτοικοι του αποκαταστημένου παραδείσου μετά τον Αρμαγεδόνα θα τρώγουν θερετικά φαγητά που τονώνουν την καρδιά και λαμπρύνουν το πρόσωπο. Θα πίνουν κρασί, παλιό κρασί. Η Αγία Γραφή όμως δεν λέει τέτοια. Λέει τη μέρα εκείνη και η κοιλιά και τα φαγητά θα καταργηθούν και θα είμαστε ως άγγελοι. Στη βασιλεία του Θεού ούτε παντρεύονται ούτε ξαπαντρεύουν. Έτσι είναι η Διαγραφή. Εδώ λένε ότι θα πίνουν παλιό κρασί και θα τρώνε θρεπτικά φαγητά και θα ετοιμάσουν ρούχα και τρόφιμα. Αυτά δεν είναι βιβλικές διδασκαλίες, είναι από αλλού έργο. Είμαστε στο κεφάλαιο. Δεν μας αγαπούν, είμαστε μισό. Συνεχίζω. Αυτό λοιπόν τον Αρμαγεδόνα που θα πάθει όλα αυτά του κόσμου τα κακά εμείς οι χριστιανοί, δεν στεναχωριούνται και αυτοί που θα έρθει, ας πούμε, να πούνε, κοίταξε, μπορεί να σκοτωθεί ο πατέρας μας, η θειά μας, αφού δεν είναι μάρτυρος, θα δεν έχουν μια συστολή, μια αναστολή, συναισθήματα λύπης και ήκτου. Αλλά τι έχουν, διαβάζουν. Δεν είναι λοιπόν παράξενο που όλοι οι μάρτυρες του Ιεχωβά σήμερα περιμένουν με λαχτάρα τον πόλεμο της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού, του Παντεκράτορος, τον Αρμαγεδόνα. Περιμένουν λοιπόν τον Αρμαγεδόνα με λαχτάρα. Συνεχίζουμε. Είμαστε στο κεφάλαιο, μας αγαπούν. Όχι λέμε.
Και, α, συγγνώμη, ξέχασα να παραθέσω το, βέβαια, το τελευταίο που διάβασα ήταν από τη Σκοπιά του Μαρτίου, το Χωβά 15 Μαρτίου 1985 και η περιγραφή του Αρμαγεδόνα ήταν, είναι στο βιβλίο του, στο βιβλίο του Μαρτίου το Χωβά που έχει τον τίτλο «Παγκόσμια ασφάλεια κάτω από τον άρχοντα της ειρήνης», έκδοση του Μαρτίου το Χωβά. Είμαστε στο κεφάλαιο «Μίσος εναντίον της χριστιανοσύνης». Και είδον έναν άγγελο, λέει η παλή υποκάλυψη, και έγραζε εμφωνή μεγάλη λέγον, πάσης της ορναίης της πετωμένης εν μεσουραήμα, της τα όρνια που πετάνε στο νερό. Δεύτερη, συνάχθητε εις το δείπνο το μέγα του Θεού, τον Αρμαγεδόνα. Εις την εικόνα αυτή ερμηνεύουν οι μάρτυρες στο χώρο, η οργάνωση. Το επηγής υπόλοιπον είναι τα όρνια. Τα πετώμενα, τι θα πει το επίγης υπόλοιπο, είναι οι άγγοι των Μαρτυρών, οι 144.000 και αυτοί λέει είναι τα όρνια. Με γεια σου, με χαρά σου, αφού το λένε έτσι, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Άλλο, τι θα γίνουν τα πτώματά μας. Όλοι εκείνοι που ακολουθούν και πολιτικώς υποστηρίζουν αυτούς τους βασιλείς και τους κυβερνήτες της γης, θα θανατωθούν μαζί με αυτούς τους ανθρωπίνους βασιλείς, γενικώς άρχοντες, οι ακόλουθοι του βασιλέως των βασιλέων, δηλαδή οι μάρτυρες στο κομμά, που θα επιζήσουν από αυτόν τον παγκόσμιο πόλεμο στον Αρμαγεδόνα, δεν παριστάνονται εδώ ότι διατάσσονται να θάψουν τα πτώματα αυτών των επιγείων βασιλέων και των στρατευμάτων των. Ποιοι λοιπόν θα καταναλώσουν εκείνα τα εκτεθειμένα δυσόδη πτώματα? Απάντηση. Το έργο της καταναλώσεως των ντομάτων εικονίζεται ότι θα είναι να κάνουν τα όρνια. Τα όρνια που τρώνε. Αλλά εδώ είδαμε ότι τα όρνια είναι οι μάρτυρες στο κομμά. Είναι από τις περιβόητες αντιφατικές δασκαλίες των μαρτυρών στο κομμά. Δεν διαβάζουμε άλλο, γιατί περνάει ο καιρός και όλα αυτά. Αγαπητοί ακροατές και σεβασμιότατε και σεβαστοί πατέρες, γράφτηκαν και κυκλοφορήθηκαν καθιβρίζοντας την πίστη μας και προσβάλλοντας τους χριστιανούς με ατέλεια δημοσιογραφικού χάρτη. Να διαβάσουμε την απόφαση και δια της οποίας παρεχωρήθη στην οργάνωση του Μαρτίου Θεοδά ατέλεια δημοσιογραφικού χάρτη. Είναι έγγραφο της οργάνωσης του Μαρτίου Θεοδά, επίσημο αντίγραφο αυτό. Και λέει ότι με την υπαρθμόν 2865-183 απόφαση του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως έχω ρηγήθει στην εταιρεία Σκοπιά ατέλεια δημοσιογραφικού χάρτου για την εκτύπωση των περιοδικών Σκοπιά και Ξύπνα. Μωραίνει κύριος και που θέλει να φύγω. Λοιπόν, η πολιτεία για να υβρίζουν αυτή την εκκλησία, την ορθόδοξη και αυτή την πολιτεία εγχωρίδησε ατέλεια δημοσιογραφικού χάρτου. Αυτά τα λένε, μας τα έδωσαν, το πήραμε τους ίδιους τους μάρτυρες. Και στο βιβλίο, στο σημείωμα αυτό, κάθε μάρτυρα εγώ έχει αυτό το πράγμα στη τσάντα. Τι είναι, οδηγίες εις το πώς θα μας υποβάλλουν μήνες. Μας υβρίζουν με ατέλεια χάρτου και απειλούμεθα με μήνες. Να το διαβάσω είναι πολύ. Λέει να έχουμε μαζί τους χαρτόσημο, να βάλουν μάκρυα τον έναν από τις δύο μάρτυρες στο Χωβά όταν δημιουργηθεί θέμα στον δρόμο. Κάποιος τους πει, ξέρω κάτι, τους πει κάτι που το θεωρούν προσβολή δηλαδή. Θα μας κάνουν μήνυση. Οι μάρτυρες θα είναι αυτοί και τα άρθρα τα δεν θα παραγούμε αν πούμε κάτι στον δρόμο. Αν αγαπητήσουν λοιπόν κάτι, κάπως δεν λέμε τέτοια πράγματα. Έχουμε λοιπόν μια οδηγία που να μας. Πώς να μας κάνουν μηνύσεις. Γιατί λοιπόν χαμογελούν, παρόλο που μας μισούν, γιατί μας χαμογελούν. Γιατί είναι τόσο ευπροσίγουροι, γραμματοφορεμένοι, καλοί στην εμφάνισή τους και στη συμπεριφορά τους. Αυτή είναι αλήθεια, αυτή είναι αλήθεια. Να πω και κάτι τώρα, χαρά της αληθείας, μιλούμε υπευθύνως και με χαρτιά. Τους επενέσαμε τώρα για την καλή συμπεριφορά τους. Θα δούμε που οφείλεται όμως αυτή η καλή συμπεριφορά. Γιατί ξέρουμε εκ των προτέρων ότι έχουμε μυφιστάμεθα μίσος.
Θα το πούμε μετά το άλλο. Θα το πούμε μετά. Λοιπόν, πού οφείλεται λοιπόν η καλή του συμπεριφορά και η προσιγορία του σε σκληρή εκπαίδευση. Οφείλεται σε σκληρή εκπαίδευση την οποία υφίστανται εφόρου ζωή ή στο πώ να προσεγγίζουν. Τι να μας λέμε, να λένε σε εμάς όταν έχουμε αντιρρήσεις. Πώς να μπαίνουν στις πολυκατοικίες. Πώς να ανοίγουν το στόμα τους. Πώς να ντύνονται. Μια σκληρή εκπαίδευση η οποία τους καθιστά εμφανίσιμους και με καλή συμπεριφορά στην κοινωνία. Να δούμε μερικά στοιχεία. Γιατί όταν περάσει η ώρα να μου πείτε οι πάτρες στο παρελθόν, λοιπόν, να διαβάσουμε κάτι από την εκπαίδευση των Μαρτίων του Χωβά. Διαβάζουμε από το ιστορικό βιβλίο της οργανώσεως των Μαρτίων του Χωβά που έχει τον τίτλο «Θεοκρατικό βοήθημα για τους διαγγελείς της Βασιλείας». Μιλάμε και φτάσαμε στο σημείο να πούμε γιατί χαμογελούν, αφού έχουμε μίσος εκ μέρους της εταιρείας Σκοπιά, και λέμε ότι αυτό οφείλεται σε μια σκληρή εκπαίδευση την οποία υφίσταται. Διαβάζουμε εκπαίδευση σε σχολή ειδική, στη σχολή θεοκρατικής διακονίας. Γράφουμε. Η σωματική ζωτικότητα είναι ουσιώδης. Δεν πρέπει λοιπόν να φάμε βαρύ φαγητό πρωτού κάνουμε δουλειά. Το αίμα που θα έπρεπε να είναι πάνω στον εγκέφαλο θα είναι κάτω στο στομάχι. Θα προκύψει μια νοθρότηση. Αποφεύγεται επίσης κάθε τι άλλο που θα ελάττωνε τη ζωτικότητά σας. Τι να κάνουμε. Ένα ζωτικό λουτρό πριν από την ομιλία που θα κάνετε είναι πολύ διαγερτικό όταν είναι θερμό και ακολουθείται από μια σύντομη ψυχολουσία. Κάτι ακόμα. Σαπουλιασμένα, ασυδαίρωτα παντελόνια, αγιάγιστα παπούτσια, αχτέλιστα μαλλιά. Δεν είναι σου, δεν επιτρέπεται. Οι στάσεις του σώματος. Όταν πηγαίνω από σπίτι σε σπίτι και ήδη μου κάνω ομιλία. Οι στάσεις του σώματος. Πρέπει να είναι κατάλληλοι. Κρατήστε το στήθος σας κανονικά ψηλά. Τους ώμους πίσω. Μη φαίνεστε με καταπεσμένο ηθικό, σαν μαραμένοι και μη στέκεστε κυρτοί και καμπουριασμένοι. Να είστε ευθυπενείς. Κάτι ακόμα την εκπαίδευση. Πώς να μιλάτε, πώς να ανοίγει το στόμα να μιλάτε. Τους λέει η οργάνωση στους οπαδούς της. Ναι, αυτό το βιβλίο που διαβάζουμε είναι ένα εκπαιδευτικό βιβλίο και το τίτλο «Σχολή Θεοκρατικής Διακονίας Βιβλίων Διδιών». Επαναλαμβάνω, δεν τα δίνω αυτά στους έξω, δεν τα βρίσκεται. Μερικές φορές, με το να προκαλεί ένα άτομο ένταση στους μυς του λαιμού και του στόματος, κλείνει τις ρινικές διόδους, κλείνει τη μύτη. Αυτό καταλήγει σε ένα έρινο ήχο. Για να αποφευθεί αυτό υπάρχει και πάλι ανάγκη χαλαρώσεως της μασέρας. Έτσι λέει, τι θα χαλαρώσουμε. Λοιπόν, χαλαρώσεως. Σε μερικές περιπτώσεις όμως το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε έμφραξη της μύτης. Και η σιαγόν επίσης έχει ανάγκη χαλαρώσεως. Αν είναι τεταμένη, το στόμα δεν ανοίγει κατάλληλα και ο ήχος οθείται ανάμεσα από τα δόντια. Αυτό καταλήγει σε απότομη, πνιγμένη και συνεχημένη ομιλία. Χαλάρωση της σιαγόνας όμως δεν σημαίνει να γίνει κανείς ο πνηρός της συνήθεια. Να μην μας πέσει για το σαγόνι. Παρακάτω. Η αντίχηση της μπορεί να βελτιωθεί με ασκήσεις μουρμουρίσματος. Αν ακούσετε δηλαδή κάποιον να μουρμουρίσει, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Με ασκήσεις και το τελευταίο. Το να στέκει κανείς με το ένα πόδι και το άλλο να περιστρέφεται γύρω από αυτό, δίνει απόδειξη καταφανούς ελλείψεως σταθερότητα. Είναι δυνατό να στέκει κανείς με το ένα πόδι. Και παρακάτω. Όχι ακατάλληλες εκφράσεις προσώπου. Όταν προετοιμάζετε μια ομιλία πρέπει να λαμβάνετε υπόψη και τη διάθεση που απαιτεί η ύλη. Παραδείγματος χάρη, όταν ομιλείτε για θάνατο και για καταστροφή, για τον Αρμαγεδόν ας πούμε, θα ήταν κατάλληλο να έχετε ένα πλατή χαμόγελο στο πρόσωπο.
Ο Μύρος όταν ομιλείται για τις ευτυχισμένες συνθήκες του νέου συστήματος πραγμάτων, δεν θα ήταν καθόλου κατάλληλο να παρουσιάζεται ένα συνοφριωμένο πρόσωπο στο ακροατήριο. Και το τελευταίο βιβλίο ολόκληρο, να διαβάζουμε μια, το παντελόνι να είναι σιδερωμένο και οι γραβάτες στη θέση της. Πού τα μαθαίνουν αυτά? Τα μαθαίνουν κάθε εβδομάδα εδάσκονται στη σχολή θεοκρατικής διακονίας που τη λένε, ή σε μια σχολή που υπάρχει στην Αμερική και τη λένε σχολή Γαλαάδ. Εκεί εκπαιδεύονται τα μεγάλα στελέχη, τις οργανώσεις που τοποθετούνται σε διάφορα μέρη του κόσμου. Διαβάζουμε πώς περιγράφεται τη σχολή αυτή. Πώς θα περιγράφεται τη Γαλαάδ, ρώτησε ένας δημοσιογράφος τον εκπαιδευτή Χάρολο Τζάκσον της οργανώσεως. Ο Τζάκσον απήντησε. Η Γαλαάδ είναι μια επαγγελματική σχολή. Ικανοί ηθοποιοί, καλλιτέχνες και μουσικοί αφαιρούν κατά καιρούς χρόνο από τη σταδιοδρομία τους για να παρακολουθήσουν μια επαγγελματική σχολή. Κάτι τέτοιο λένε είναι και η δική μας η επαγγελματική σχολή. Εδώ δείχνει ακριβώς ανά πόσα λεπτά θα μιλάει ο καθένας στη σχολή αυτή και τι θα λέει, πώς θα διδάσκει τους μάρτυρες στο χωμά. Εδώ φτάνουμε πάλι στην εκπαίδευση, ένα συνεχές δασκάλεμα, μια συνεχής εκπαίδευση, τι ακριβώς θα μας λένε σε κάθε περίπτωση. Και αυτά είναι από τα βιβλία των Μαρτίων των Χωβά, τα ιστορικά. Γράφουν. Η συνάδρηση υπηρεσίας είναι σχεδιασμένη ώστε να μας διδάσκει. Μαθαίνουμε πώς να πλησιάζουμε τους ανθρώπους, τι να λέμε. Πώς να αντιδρούμε όταν βρίσκουμε ευνοϊκή ανταπόκριση, ακόμη και τι να κάνουμε όταν οι άνθρωποι απορρίπτουν το άγγελμά μας. Καθώς εξετάζονται και παρουσιάζονται με επιδείξεις διάφορα αποτελέσματική μέθοδη σε αυτήν την εβδομαδιαία συγκέντρωση της σχολής, προετοιμαζόμαστε καλύτερα για να πλησιάσουμε τους ανθρώπους όχι μόνο όταν πηγαίνουμε από σπίτι σε σπίτι, αλλά και όταν κηρύττουμε στους δρόμους, σε χώρους στάθμευσης, σε δημόσια μέσα μεταφοράς, σε αεροδρόμια, σε επιχειρήσεις, σε σχολεία. Τα πάντα. Δεν θα διαβάσουμε άλλο από αυτά. Είναι τόσα πολλά. Πώς καταρτίζεται ένα πρόγραμμα. Εδώ έχουν καταρτίσει ένα πρόγραμμα για τους μάρτυρες στο Χωβά. Τι ώρα θα ξυπνάνε και τι θα κάνουν όλη την ημέρα από πλευράς οργανώσεως. 6:30 πρώτα μεσημβρίες. Δεν κάνουν τίποτα, δεν έχει τίποτα. Εκενό. 6:30-7 δεν έχει τίποτα. 7:30 προσωπική μελέτη της καρδιάς. Έτσι γίνεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Στο τέλος συγκεντρώνονται οι ώρες. 15 ώρες για το περιοδικό να δίνουν, ώρες έργο των επισκέψεις στα σπίτια 8 την εβδομάδα, ώρες έργο γραφικών μελετών 7, σύνολο ρο 30 την εβδομάδα. Είναι ένα πρόγραμμα. Εδώ δείχνει ακριβώς πώς να χτυπάνε την πόρτα. Τι να λένε ακριβώς όπως προείπαμε, πώς να κάνουν τα προγράμματά τους, να συνεχίσουμε να φτάσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Υποκρισία. Πάνε στα σπίτια. Ο σκοπός πάνε στα σπίτια οι άνθρωποι αυτοί είναι να μας βγάλουν από την πίστη μας και να μας οδηγήσουν στη δική τους. Αυτή είναι ο σκοπός τους. Αυτή είναι η αποστολή τους. Δικαιώμα τους. Θα το πιστεύω. Δεν το λένε αυτό. Σε άλλο βιβλίο της οργανώσεως διαβάζουμε τα εξής. Όταν μπαίνετε... Όχι. Φύγαμε, αυτό δεν πειράζει. Θα πούμε τώρα, θα διαβάσουμε τώρα ένα από τα μυστικά αντικά τους, πώς, τι οδηγίες παίρνουν στο να μπαίνουν στις πολυκατοικίες. Στις κλειστές πολυκατοικίες. Πώς να μπαίνουν. Είναι δυο κλειστοί πολυκατοικίες. Πώς να μπουν μέσα. Δίνουν λεπτομερείς οδηγίες. Πού όμως, σε ποιο έντυπο τους, για να εγώ κάποιος μας ακούει να έχει την παραγωγή. Στο εσωτερικό έντυπο τους, το μηνιαίο εσωτερικό έντυπο τους, που έχει τον τίτλο «Η διακονίας μας της Βασιλείας, 12ος του 1985». Λέει, θέλω να το προσέξετε. Και θα βγάλετε ένα συμπέρασμα, να μην διαβάζουμε τόσα πολλά. Γνωρίζετε τι είδους άνθρωποι κατοικούν σε μια ορισμένη πολυκατοικία? Μήπως είναι ενοικιασμένοι σε ηλικιωμένα άτομα, σε άγαμους ή σε ζευγάρια, σε οικογενειακούς ομίλους,
Μήπως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μιας ορισμένης εθνικότητας, μήπως κατοικούν εκεί οικογένειες με μικρά εισοδήματα ή μήπως είναι ένα κτίριο με περίπλοκα συστήματα ασφάλειας που μπορούν μόνο πλούσιοι να έχουν. Όπως ακριβώς θα πρέπει να είμαστε εύκαμπτοι με τους προλόγους μας από πόρτα σε πόρτα, έτσι χρειάζεται να είμαστε και ευπροσάρμοστοι όταν κηρύττουμε στους ενίκους διαφόρων ειδών πολυκατοικιών. Ανάλογα με το είδος της πολυκατοικίας, ένα ή δύο ευαγγελιζόμενοι, μάρτυρες στο κομμάτι δηλαδή, ίσως μπορέσουν να πετύχουν δικαίωμα εισόδου στην πολυκατοικία απλώς με το να περιμένουν στον προθάλαμο μέχρι ότου περάσει κάποιος από τους ενίκους. Σε αυτές τις περιπτώσεις συχνά κρατούν την πόρτα ανοιχτή για σας και έτσι μπορείτε να μπείτε στο κτίριο. Βέβαια, αυτό συνήθως δεν γίνεται σε κτίρια με μεγάλη ασφαλεία. Όταν μένετε σε μια πολυκατοικία, μπήκα στην πολυκατοικία, στο μεγάλο χώρο. Όταν μένετε σε μια πολυκατοικία, μην χρονοτριβείτε στην είσοδο, μην είστε διστακτικός, μάλλον προχωρήστε αμέσως προς τον ελκυστήρα και κατευθυνθείτε στον όροφο που πρόκειται να κάνετε έργο. Αυτό τίνει να διώξει τις υποψίες εκείνων που μπορούν να σας βλέπουν. Παρακαλώ. Οι ευαγγελιζόμενοι μάρτυρες στο ΚΟΒΑΤ έχουν μεγάλες, μερικοί ευαγγελιοί έχουν μεγάλες τσάντες που προκαλούν μεγάλη προσοχή, σχολιάζοντας για το τι μπορούν να σκεφτούν οι Έλληνικοι όταν βλέπουν ξένους να κρατούν μεγάλες τσάντες. Ένας επιστάτης πολυκατοικίας είπε, μπορεί να έχουν στην τσάντα τους εργαλεία για τη διάρρηξη. Μερικοί ευαγγελιζόμενοι έχουν διαπιστώσει ότι είναι καλύτερα να έχουν μικρές τσάντες. Πώς, τι θα πούν τώρα μπροστά στην πόρτα, στο διαμέρισμα. Πώς χτυπάτε τις πόρτες, δεν μπορεί να τις χτυπάει κανείς, ούτε κάπως μέτρια. Πώς χτυπάτε τις πόρτες, αν ένας ευαγγελιζόμενος χτυπάει πολύ δυνατά και με ένα επιβλητικό τρόπο, ο έλεγχος θα μπορούσε να τρομοκρατηθεί, άμα του βροντάνε την πόρτα. Πολλοί άνθρωποι προτού απαντήσουν στο χτύπημα της πόρτας βλέπουν από το ματάκι ποιος χτυπάει την πόρτα τους. Αν το αντιληφθείτε αυτό ότι σας βλέπουν από το ματάκι που είστε απ' έξω εσείς, τι μπορείτε να κάνετε? Μια αδελφή πεπειραμένη στη μαρτυρία σε λίγους διαμερισμάτων είπε, κοιτάζετε κατευθείαν στο ματάκι και αμέσως χαιρετήστε θερμά. Πες από το μάτι. Ένας άλλος ευαγγελιζόμενος συστήνει, μου αρέσει να φαίνομαι καθαρά από τον οικοδεσπότη που κοιτάζει από το ματάκι, αντί να στέκομαι στην άκρη αθέατος από τον οικοδεσπότη. Κάνω ένα μηδίαμα σαν να βρίσκομαι μπροστά σε φωτογραφική μηχανή. Αν είμαι με τη σύζυγό μου, αφήνω εκείνη σε πλήρη θέα. Μέχρι αύριο το πρωί θα διαβάζαμε μεθοδίες στο να μπουν οι άνθρωποι, οι μάρτυρες στο ΚΟΒΑ, στα σπίτια. Έχω εδώ ένα πακέτο. Τα έφερα για καλό. Κακό είναι να απαντήσω σε καμία ενδεχομένως ερώτηση. Να δίνετε τόσα περιοδικά, τόσα κάθε μήνα, κάθε μέρα. Μια άλλη μαρτυρία που κάνουμε, μέσω της οποίας κάνουν το έργο της μάρτυρας στο ΚΟΒΑ, είναι μέσω επιστολών. Ρίχνουν στα ταχυδρομικά κουτιά επιστολές, εδώ είναι ένα πακέτο. Έχω και μία επιστολή, αυτό είναι συγκινητικό, εμένα με συγκινεί, που προερχόταν παλιά από τις φυλακές της Αυλώνας που ήταν φυλακισμένοι μάρτυρες στο ΚΟΒΑ και δεν πήγαινε, δεν στρατεύονται. Δηλαδή όχι μόνο δέχονταν να φυλακίζονται για την πίστη, αλλά και μέσα από τις φυλακές έκαναν έργο. Είναι επιστολές. Πώς περιήλθαν στα χέρια μας, ερώτηση. Μας τις δίνουν εκείνοι που τις λαβαίνουν. Έχουμε και τα φεδρά της οργανώσεως. Θα γελούσε και το πρωταρό κατσίκι. Δεν τα διαβάζουμε, δεν προφθαίνουμε. Εδώ είναι οι φοβερές σύμβρες, απίστευτες σύμβρες, εις βάρος της Εκκλησίας. Εδώ είναι ότι ζητάν χρήματα. Εδώ θα πούμε για την άρση κάθε παρεξηγήσεως. Υπάρχει μια φήμη ότι μάθουν στο ΚΟΒΑ πληρώνονται. Λάθος. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Μιλάμε ενώπιον του Κυρίου. Πληρώνουν. Το ζητούν χρήματα. Σε χρυσό.
σε άγιο, άγιο, σε ομόλογα, σε καταπιστεύματα, σε επιταγές. Αυτό από το 1916 που διαφελήθηκε μεταξύ των μαρτύρων του Ιεχωβά, όταν δύο πλούσιοι Αμερικανοί έδωσαν 2 εκατομμύρια ένας δολάρια και άλλος ένα. Επειδή δεν έχουμε αποδείξει να αναφέρουμε τα ονόματα, διαθρηλήθηκε μεταξύ των μαρτύρων του Ιεχωβά. Πρώτα μας κάνουν μηνύσεις, δυσφήμιση εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας που έχει κατά καιρούς γίνει από την οργάνωση, εδώ έγινε κατά τον εμφύλιο πόλεμο. Ο πρόεδρος της εταιρείας των μαρτύρων του Ιεχωβά έρχεται στην Ελλάδα, έστειλε γράμμα στον Σοφούλη, τον πρωθυπουργό. Έκαναν χρήση της δύναμης της Αμερικής που έδινε χρήματα στην Ελλάδα για να κάνουν τη δουλειά τους, γραμμένα εδώ. Νομική κατοχήρωση, θα είπε ο πατήρ Κυριακός, η ρίζα της αστοχίας των αμαρτίων του Ιεχωβά. Να μου επιτρέψετε να το διαβάσω παρακαλώ. Ποια είναι η ρίζα της αστοχίας των αμαρτίων του Ιεχωβά, πράγμα που μπορεί να πάθει κάθε άνθρωπο. Σε ό,τι αφορά την πίστη και σε ό,τι αφορά την προσωπική μας ζωή. Είναι από το βιβλίο «Το τετελεσμένο μυστήριο των μαρτύρων του Ιεχωβά». Και λέει εδώ το βιβλίο αυτό πώς έγραψε τα βιβλία το πρώτος πρόεδρος, ο Κάρολος Ρώσε. Πώς τα έγραψε. Διαβάζουμε. Είναι εκπληκτικό και αυτήν την κατάληξή μας θα βγάλετε ένα συμπέρασμα για το τι μπορεί να είναι κανείς στη ζωή του να είναι υπερήφανος και ταπεινός. Ο Ρώσε δεν έδινε προσοχή στους λόγους ή στα γνώμες των ανθρώπων, έστω και αν ήσαν κούτοι και παιδευμένοι ή ευσεβείς, είτε ήσαν νεότεροι, ήσαν οι Άγιοι Πατέρες των μεταποστολικών χρόνων. Δεν έδινε προσοχή καθόλου στην Εκκλησία στους Πατέρες. Γιατί ελάβανε το λόγο κατευθείαντος στα μάτια του Θεού. Εις πάσης αυτού τας πρωτοπάς, ο πρόεδρος της εταιρείας Κάρολος Ρώσε, δεν αξίωνε ότι αυτός έγραψε τα βιβλία του. Γιατί, διότι πάντα τα αυτά προορίχονται εκ Θεού, δια τις επιλάμψεις του Αγίου Πνεύματος. Ήταν υπερήφανος. Πώς προφυλασσόμαστε από τους μάρτυρες. Δεν πιάνουμε καθόλου κουβέντα. Καθόλου. Διαστρέφουν τόσο πολύ τις γραφές που ώστε δεν έχει νόημα να κουβεντιάσουμε. Αν ένα πρόσωπο δικό μας προσιλητίζεται, εκεί είναι το πρόβλημα. Τι να κάνουμε. Να μην μαρώνουμε το αγαπημένο μας πρόσωπο. Να τον καλιάσουμε ακόμα περισσότερη αγάπη. Να μάθουμε πού πηγαίνει, τι κάνει, να δούμε αν είναι πράγμα τη μάρτυρα του Ιεχωβά και να καταφύγουμε στους ποιμένες της Εκκλησίας μας που τελικά, στις Μητροπόλεις, που τελικά μπορεί να καταλήξουν στο γραφείο της Αντιμετωπίσεως Αρέσεων της Αρχιεπίσκοπης Αθηνών, το οποίο διευθύνει πανάξια ο πατήρ Κυριακός. Το γραφείο αυτό για άξιους συνεργάτες μπορούν να επισκεφθούν σπίτια του προσελκυζομένου, να βοηθήσουν το προσελκυζόμενο άτομο να απαγκιστρωθεί από την οργάνωση και αν χρειαστεί να κουβεντιάσουν με τον δάσκαλό του, μάρτυρα του Ιεχωβά, για να βοηθηθεί ο δικός μας άνθρωπος. Ποτέ να μην βρίσκουμε τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους. Εμείς παρουσιάσαμε διδασκαλίες οργανώσεις. Η ιερά των χριστιανών είναι προς όλους τους ανθρώπους. Δεν έχουμε τίποτα μόνοι τους. Θα τους φερόμεθα γενικά. Αν έρχονται στην πόρτα του σπιτιού μας, δεν θα πιάνουν με κουβέντα. Τι θα λέμε. Παρακαλώ, φύγετε. Ο Θεός να σας φωτίσει. Καμία κουβέντα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για αυτό το θέμα, ώρες. Δεν υπάρχει λόγος να κουραστείτε. Αρκετά είπαμε, ο καθένας βάζει τα συμπεράσματά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ το σεβασμιότατο, το ευκαιρίο και σας.